Λοιπόν, καλώς παιδιά, παιδιά, εδώ είμαστε. Θέλω να πω σε ορισμένους φίλους που έχουν μπερδευτεί. Τον κύριο Χρυσοχοίδη θα έχουμε, όχι τον κύριο Λοβέρδο, θα μου πείτε όλοι υποψήφιοι ήδη είναι. Αλλά... Ναι, αλλά επειδή ρωτάει για τα φάρμακα και τα λοιπά, δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχει άλλη αρμοδιότητα. Σε λίγη ώρα λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης θα είναι μαζί μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης, για να έχουμε να ρωτήσουμε τώρα και από τις ερωτήσεις μόνο τις δικές θα τελειώσουμε αύριο. Τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Μπράβο. Καλημερίζω τους νέους. Ναι, δεν αγκλιστράει. Και λίγη σας αγκλιστράει, κατάλαβες. Νέους πόρους Πιερίας, καλημερίζω τα παιδιά που μας βλέπουν από εκεί. Βροχή λέει και εκεί. Ναι. Και επίσης στα Τρίκαλα Κορινθίας θα τα δείξουμε τη φωτογραφία σε λίγο, παιδιά. Η υπομονή λίγο στο ποτάμι έχει πήξει από κίνηση. Το ναι, κάποιο θέλουμε. Όχημα είναι κινητοποιημένο από ό,τι μας ενημέρωσε. Σίλβια Κλιμάκη έχει την ευθύνη, όχι εμείς. Ναι, ερχόμενη. Δεν τίποτα. Τώρα η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από την ιστορία PSI. Μην τη συνδέεται ούτε με την αύξηση της πίεσης. Μπράβο. Ούτε με το PSA. Καμία σχέση με το PSA. Ούτε με την υπόθεση. Τον καρκίνο του προστάτη. Του προστάτη. Δηλαδή. Ούτε μία σχέση. Έτσι. Πίεση έχει. Διότι σου λέει, κοιτάξτε παιδιά, πρώτα θα πάρετε τα μέτρα. Ναι. Και μετά τα λεφτά. Και θα αφού υπογράψετε. Αφού υπογράψετε. Και δεσμευτείτε άπαντες για το τώρα και κυρίως για το μετά τις εκλογές. Παιδιά πιέζουν πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση. Δόθηκε και ένα διάστημα μέχρι τις 13 Φλεβάρι για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Έτσι. Και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Δεν πέρασε καλά ο κ. Βενιζέλος, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης Ζήρας, θα μας τα πει και στη συνέχεια πολύ, ναι. Κοντά μας. Πίεσε και πάρα πολύ για αυτά που δεν έχουμε κάνει ως χώρα. Για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και δεν έχουμε υλοποιήσει. Ναι. Καθυστερήσεις, μη εφαρμογή του μνημονίου και τα σχετικά. Ξέρετε, ναι. Όλα αυτά που συζητάμε κάθε μέρα. Λοιπόν, θα τώρα. Τα δούμε έτσι κι αλλιώς αναλυτικά. Είπαμε, θα είναι αργότερα και σε λίγα λεπτά δηλαδή, ο κ. Χρυσοχοίδης μαζί μας. Μετά θα τα πούμε και με τον Βασίλη Ζήρα πιο αναλυτικά για τη σύνοδο. Του Eurogroup και τα αποτελέσματά της. Προς το παρόν, η Σίλβια. Ε? Ναι, βεβαίως. Θα τα πούμε και για τη ΔΕΗ. Λέω για κάποιους φίλους που το ρωτάνε εδώ για τους ιδιωτικούς παρόχους που ίσως την έχουν πατήσει ορισμένοι. Είναι σε κάποιες αυτές τις εταιρείες οι οποίες θα αποχωρούν τώρα. Είναι περίπου 200.000 άνθρωποι. Είναι πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Που ήταν σε αυτές τις εταιρείες. Τι επιπτώσεις θα έχουν, τι θα γίνει, θα το δούμε. Και μια και λέμε για ανάπτυξη, σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο μεγάλη ευκολία. Χωρίς καμιά διασφάλιση δηλαδή και των πελατών. Έρχονται κάποιοι, ας πούμε, μπαίνουν σε μια αγορά. Μια επένδυση και μετά τα γεια. Ακριβώς, και μετά τα γεια. Πώς γίνεται. Ελεύθερη αγορά, κύριε. Ε, έτσι λειτουργεί η αγορά. Η Άννα Ιμπουσδούκου, λοιπόν, είναι μαζί μας σήμερα για να μας πει τις ειδήσεις. Έλα, Άννα μας. Πάμε. Τη συνέχιση των διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και ιδιωτικού τομέα για το PSI με καταληκτική ημερομηνία για την επίσημη προσφορά τη 13η Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ζητούν σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις από την ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά και μετά τις εκλογές. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγγέλει αντιδικονομικούς χειρισμούς στον Πεπόνη Μουζακίτη στο χειρισμό της δικογραφίας για τη Στατιστική Υπηρεσία. Πολιτικά μοιραίο λάθος στο μνημόνιο δήλωσε ο Κώστας Σιμίτης σε εκδήλωση στο Βερολίνο, επισημένοντας πως τα στοιχεία με τα οποία μπήκε η Ελλάδα στην ΟΝΕ ήταν αξιόπιστα. Εντός της εβδομάδας η συνάντηση της ΓΕΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς. Στη φυλακή οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι των κυκλωμάτων εκβίασης και τοκογλυφίας που εξαρθρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ψηφίζεται το απόγευμα στη Βουλή το άρθρο για την απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων. Τετράωρη στάση εργασίας έχει προγραμματίσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ειδικά δημοτικά τιμολόγια ίδρυυσης και αποχέτευσης για ευπαθείς ομάδες μελετά το Υπουργείο Εσωτερικών. Σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στο θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος φόβος για το άμεσο μέλλον. Τα σεισμολογικά Ινστιτούτα παρακολουθούν την κατάσταση, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Λέκας. Έντονη αντίδραση της Άγκυρας στην απόφαση της Γαλλικής Βουλής υπέρ του νομοσχεδίου που ποινικοποιεί την άρνηση γενοκτονίας των Αρμενίων. Στις 10 παρατέταρτο, η Γιουβέντους υποδέχεται στο Τωρίνο τη Ρώμα για τα προημιτελικά του Κόπα Ιτάλια. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, παιδιά, είπαμε σε λίγο θα είναι ο Υπουργός κ. Χρυσοχοίδης κοντά μας και προσέξτε, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας. Wow. Πολύ πράγμα, έτσι. Ναι, πάντως είναι το άκρο νότο της ατυχίας σε μια χώρα με ύφεση να είσαι υπουργός σε αυτό το τομείς, έτσι. Σε μια χώρα που λέει η παιδιά που ρίξε τους μισθούς για να ανέβει ανταγωνιστικότητα. Ναι, ναι. Εσύ να λες ότι είσαι υπουργός ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Μάλιστα, θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχουμε πολλά να πούμε. Τράβηξε από. Από 19 και 31. Ναι, βέβαια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε να δούμε και τον καιρό και τη Χριστίνα τη Σούζου και μετά θα τα πούμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Άντε, ντε. Καιρός, παιδιά.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στη χώρα μας. Καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα βουνά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 10 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς. Συννεφιά σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Πάντως φαίνεται πως το βράδυ πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Νότιο-δυτικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Συννεφιά θα έχει σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης, που βαθμία θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς. Την Τετάρτη κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές, καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, χιόνια στα ορεινά και από το βράδυ και σε παιδινές περιοχές της βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιο-δυτικοί 6 με 8 βαθμούς η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 6 βαθμούς, στη Δυτική στους 11 και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ μια ωραία φωτό, όχι αρχείου, τωρινή φωτογραφία από Τρίκαλα Κορινθίας, παρακαλώ. Μας την έστειλε φίλος εδώ της εκπομπής στο email μας, pgpapakisky.gr. Όπως και μια άλλη πολύ ωραία, αν προλάβουμε συνέχεια, τη βάλουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα πρωινή, ζεστή, φρέσκια φωτογραφία. Ίσως τη δείξουμε μετά τον κύριο Χρυσοχοίδη. Το φιλοξενήσουμε τώρα στην εκπομπή μας. Τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, συνδεθούμε με το Υπουργείο. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς, για να μιλήσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Το τι ερωτήματα έχουμε ακούσει από τον πρωί, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε προαναγγείλει. Είστε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των ημερών και λόγω της θέσης του Υπουργείου, αλλά και λόγω της υποψηφιότητάς σας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Λέω να ξεκινήσουμε όμως με τα θέματα Υπουργείου, και θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση και μια απάντηση από τον Υπουργό που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση βαθιάς ύφεσης και τι έχει κάνει για να αναστρέψει σε αυτή την κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Διότι ξέρετε, έχουμε μάθει να συζητάμε γενικά, αλλά ο κόσμος πια θέλει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις από αυτού. Είμαστε σε βαθιά ύφεση εδώ και αρκετά χρόνια, 3 χρόνια, και οι προοπτικές δεν είναι για το καλύτερο. Είστε σε μια κεντρική θέση και αναρωτείται ο κόσμος και τι κάναμε για να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση. Επειδή είμαι υπουργός ανάπτυξης σε μια χώρα που έχει βαθιά ύφεση, πράγματι οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Μια απάντηση, όπως είδατε, έδωσε με την ομιλία του χθες ο κ. Σημίτης, ο οποίος είπε ότι υπήρχε μια πρόβλεψη για 8,6 για τα επόμενα 3 χρόνια ύφεση, και η ύφεση μέχρι στιγμής θα φτάσει στο 15 και, ναι, και πλέον της 100. Ναι. Αυτό ήταν μία πρόβλεψη η οποία δεν έγινε από την πλευρά του αυτών που συνέταξαν το μνημόνιο. Εσείς συμφωνείτε επομένως με τον κύριο Σημίτη σε αυτό που είπε, ότι επιδείνωσε την κατάσταση στο μνημόνιο? Ναι, νομίζω τα είχα πει πιο μπροστά πριν, ναι, από ένα μήνα περίπου, ότι αυτό το οποίο έγινε τότε, η διαπραγμάτευση η οποία έγινε, έκανε μία πολύ οριζόντια και μία πάρα πολύ αισιόδοξη και μία πάρα πολύ απλοϊκή πρόβλεψη ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται με έναν τρόπο. Mm-hmm. Όμως τα πράγματα στην οικονομία δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Ας πούμε, κύριε Λιριτζή, κύριε οικονόμου, ας πούμε ότι υπάρχει και ύφεση στην Ευρώπη. Αυτό, yeah, δεν βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις εξαγωγικές, oh, άρα μειώνονται οι εξαγωγές. Όχι, αλλά δεν... Για παράδειγμα σας λέω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά η φυσική ερώτηση που έρχεται στο στόμα όλων είναι, και εσείς τι κάνατε? Αν βλέπατε, βεβαίως, όλο, βεβαίως, αυτό το διάστημα ότι είναι λάθος η πολιτική, ότι δεν έγιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, ότι δεν έγιναν οι προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν στη Δανειακή Σύμβαση, ότι, εσείς 2 χρόνια τι κάνατε? Και αν υπάρχει συνολική, λοιπόν, αντίρρηση σε αυτό, γιατί παραμένετε? Κοιτάξτε, καταρχήν να πρέπει να πούμε, να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα, ναι, γιατί είναι κρίσιμο και ουσιαστικό. Ναι. Έτσι λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν
και τα οποία δυστυχώς ελαμβάνονται κάθε φορά που επρόκειτο να πάρουμε τη δόση, οδηγούσαν σε περαιτέρω ύφεση, γιατί απλούστατα μείωναν περαιτέρω τη ζήτηση. Άρα λοιπόν, μέτρα, ξανά μέτρα, είχαμε διαρκώς μια μείωση σημαντική της ζήτησης, κλείσιμο επιχειρήσεων, μάλιστα, ανεργία, ναι, και ύφεση. Ναι. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος, κύριε οικονόμο, κύριε Ριλιτζή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση, μνημόνιο συγκρίση, οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα, σωστά. Και όπου δεν υπάρχει δηλαδή χρηματοδότηση, έτσι, των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, όχι, και όπου υπάρχει χρηματοδότηση, σκεφτείτε ότι σήμερα μία ιταλική επιχείρηση, μία γαλλική επιχείρηση δανείζεται με 3-4% και μία ελληνική επιχείρηση, όταν δανείζεται, σπανίως δηλαδή, δεν υπάρχουν χρήματα για δανεισμό, δανείζεται με 12%. Δεν είναι δυνατόν. Λέτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι η πολιτική που ακολουθήσατε ως κυβέρνηση οδήγησε σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια διαπίστωση που θα μπορούσε να είναι μια δημοσιογραφική διαπίστωση. Εμείς ρωτάμε τον πολιτικό που ήταν σε κεντρικές θέσεις, ποια ήταν η αντίδρασή του τότε, ποια ήταν η θέση του τότε. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και τι έκανε για να μην φτάσουμε μέχρι εδώ. Γιατί είναι αλλεπάλληλες οι εφαρμογές μιας πολιτικής. Βέβαια. Μα δεν είναι μία φορά. Δεν είναι μία φορά. Ανατρίμηνο. Έτσι. Σε κάθε δόση το κάναμε αυτό. Μα θα σας απαντήσω με πλήρη λεπτομέρεια. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω τους ουσιαστικούς λόγους και πάμε σε αυτό που είπατε αμέσως. Το τρίτο λοιπόν ζήτημα είχε να κάνει με το εξής. Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από επενδύσεις. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Και οι επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ. Και μιλάω για ξένες επενδύσεις. Οι ελληνικές επενδύσεις είναι ελάχιστες. Οι ξένες επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν στη χώρα εάν δεν λυθεί το συστημικό πρόβλημα. Δηλαδή, εάν οι ξένοι επενδυτές δεν ξέρουν με σιγουριά, δεν γνωρίζουν με σιγουριά ότι, ναι, θα παραμείνουμε στο ευρώ, ότι θα λυθεί το θέμα του χρέους, ότι η χώρα θα διασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν είναι αδύνατο να έρθουν και επενδύσεις. Τώρα τι κάναμε εμείς προς την κατεύθυνση όμως αυτή, για να ανασχέσουμε αυτό το κλίμα ύφεσης. Νομίζω κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά ξεπερνάει και τις δυνάμεις μας και δείχνει ότι όταν η πολιτική παλεύει μπορεί να έχει αποτελέσματα. Σας παραπέμπω στα φετινά αποτελέσματα του ΕΣΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε υπερβεί τους στόχους μας, έχουμε δώσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά μέχρι το Δεκέμβριο, συμβάλαμε σημαντικά στην μείωση του ελλείμματος και μπορέσαμε λίγο έστω να δημιουργήσουμε μία ένεση οικονομική στην αγορά. Αυτό κάναμε, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο. Μου επιτρέπετε, κύριε Χρυσοχοίδη, μισό λεπτό. Μετά από αρκετά μεγάλη καθυστέρηση των προηγούμενων χρόνων γύρω από την ιστορία του ΕΣΠΑ, φτάσαμε κάποια στιγμή να αρχίσει να κινείται λίγο το σύστημα. Ενώ σε όλη την προηγούμενη φάση όχι απλώς ήταν ακίνητο, αλλά έκανε και βήματα προς τα πίσω. Και εγώ αντιλαμβάνομαι, να μου επιτρέψετε να το πω μιλώντας ευθέως, αντιλαμβάνομαι την τοποθέτησή σας ως τοποθέτηση ενός πολιτικού που λέει: εγώ στο Υπουργείο μου τα έκανα καλά και άλλοι τα σκατώσανε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά η εικόνα είναι: διαφωνώ με μια πολιτική που τα έκανε μαντάρα στη χώρα, αλλά εγώ στο Υπουργείο μου τα έκανα καλά. Αυτό να μου επιτρέψετε να πω. Όχι, όχι, όχι. Τι, κύριε Λερτζή, δεν είναι αυτή η τοποθέτηση. Απλώς λέω το εξής, αν όλοι κάνουμε καλά τη δουλειά μας, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα μέσα σε αυτήν την κρίση την οποία διαρχόμαστε και διαχειριζόμαστε. Κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ποιοι δεν την έκαναν? Μισό λεπτό. Όσοι δεν την έκαναν καλά τη δουλειά τους, τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, 7 και 8 και 9 το ΕΣΠΑ είχε 700 εκατομμύρια μόνον. Ναι. Απορροφήσεις 2,9%. Σήμερα βρίσκεται στο 33%. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά ότι κάποιος είναι καλός ή είναι κακός. Εδώ έγινε μια συγκεκριμένη, ασκήθηκε μια συγκεκριμένη πολιτική και έφερε αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν, άρα η βαθιά ύφεση είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Οι προβλέψεις ήταν κακές και δεν βγήκανε, όπως είπαμε στην αρχή. Και δεύτερον, οι αντικειμενικές συνθήκες της οικονομίας δυστυχώς οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα λέτε ότι περίπου είναι δεδομένα τα αποτελέσματα. Όχι, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Μισό λεπτό, είπατε. Όχι, ακούστε με λίγο. Παρακαλώ, ακούω. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Όταν πήγα πριν από 7-8 μήνες στην. Και πλέον, πριν από ένα χρόνο μάλλον, για να είμαι ακριβής. Πριν από ένα χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους είπα: κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν έχουμε εθνικούς πόρους. Σας παρακαλώ, δώστε μας όλη τη συμμετοχή την κοινοτική για να μπορούμε να υλοποιήσουμε το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Μου είπανε:
Αφήστε τα τώρα αυτά, φύγετε, δεν κουβεντιάζουμε. Μετά από λίγους μήνες το κουβέντιασαν. Ωραία, και το πήραμε. Χάσαμε και εκεί λίγο χρόνο. Κύριε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα λοιπόν, πολύ. Η κυβέρνηση δική σας είναι πέραν της ιστορίας των χρημάτων απ' έξω. Όχι, όχι. Λοιπόν, να επιμείνουμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, κάναμε... Είναι πολιτική επιλογή να κόβει το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Ψηφίστηκε τρεις φορές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήσασταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντιδράσατε σε αυτό. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων είναι ο πρώτος που την πληρώνει κάθε φορά. Ποια Ευρώπη και λεφτά απ' έξω. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη δουλειά που τώρα... κάνατε μέσα. Πείτε μου γιατί λοιπόν περικόψατε το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, άρα ανασχέσατε την πιθανότητα να υπάρξουν δουλειές, να αντιμετωπίσετε αυτή τη βαθιά ύφεση, έστω και λίγο ας πούμε σε ορισμένους τομείς κτλ. Αφήστε τώρα την Ευρώπη και τα λεφτά. Λοιπόν. Εδώ είχαμε συγκεκριμένα ποσά κατανεμημένα στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και κάθε φορά το περικόπτατε. Αντιδράσατε σε αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε σε αυτή την κουβέντα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ποιο είναι το πολιτικό. Καταφέραμε και διαπραγματευτήκαμε, φέραμε πολύ καλά αποτελέσματα και τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος πλέον ακόμα περισσότερο για να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις. Χθες ήμουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνάντησα τον νέο πρόεδρο μαζί με τον κύριο Ράιχενμπαχ και ζητάμε πλέον πολύ συγκεκριμένα αιτήματα για να φέρουμε στην Ελλάδα χρήματα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις και κυρίως τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να χάσουν τις αγορές τους εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο επ' αυτού, κύριε Ξεχοίδη, που συμφωνήθηκε και που ναι, θα υλοποιηθεί. Υπάρχει τι είναι αυτό? Εξής, το εξής, κύριε Οικονομού, δώσαμε 500 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ σαν εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτή σε λίγες εβδομάδες θα δώσει, σε 2-3 εβδομάδες, 15 Μαρτίου συγκεκριμένα. Ναι. Θα υπαρθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει 1 δισεκατομμύριο δάνεια στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Μάλιστα. Με στόχο να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Θα γίνει αυτό γιατί έχουν δοθεί πολλά χρήματα στις τράπεζες, κύριε Υπουργέ, και δεν υπάρξει η ροή χρήματος στην αγορά ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. Είμαι άρα μαζί σας. Πόσα χρήματα αυτό, είπατε ένα δις. Είμαι μαζί σας σε αυτό και υποφέρω καθημερινά από αυτήν την έλλειψη. Είναι ένα δις το οποίο δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν τίποτα οι τράπεζες. Θα δώσουμε, κύριε Οικονόμου, και εγγυήσεις στις τράπεζες για να δίνουν αυτά τα χρήματα. Ζεστό χρήμα, λέτε λοιπόν, από 15 Μαρτίου στις τράπεζες από την Ευρώπη για τις επιχειρήσεις. Με δική μας καθαρά πράγματα. Με δική μας εγγύηση. Με δική μας εγγύηση. Με δική μας εγγύηση. Τα δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Εντάξει. Ναι, λεφτά του ΕΣΠΑ. Και τον Ιούνιο. Θα βγει ένα νέο πρόγραμμα. Δίνουμε 1,5 δισεκατομμύριο από το ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτούν όλα τα μεγάλα έργα των δρόμων, των σκουπιδιών, τα σδίψη. Θα ανοίξουν χώρα. Δηλαδή τα μεγάλα έργα το καλοκαίρι. Θα μπουν μπουλντόζες ξανά, θα βγουν οι μπουλντόζες έξω. Ακριβώς. Στα 5 μεγάλα έργα, του δρόμου όπως ξέρετε, τα ΣΔΙΤ και τα έργα των σκουπιδιών που εσείς σας ασχολείστε. Δεσμεύεστε εσείς ότι θα δουλέψουν, λέτε, τα μεγάλα έργα το καλοκαίρι. Το λέτε. Ναι, απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα. Ωραία, θα προχωρήσουμε. Το κρατάμε αυτό. Μπορείτε να δημιουργούν και 10.000 θέσεις εργασίας. Μακάρι. 10.000 θέσεις εργασίας. Τώρα ζούμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον. Τώρα... Αυτό σημαίνει ότι εσείς θέλετε να τονώσετε, να το πω έτσι γιατί συνδέεται και με άλλα πράγματα. Θέλετε λοιπόν να τονώσετε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και μέσα από τις επενδύσεις κτλ. Και για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, οι δανειστές μας, και όχι μόνο εγώ θα έλεγα, αλλά οι δανειστές μας απαιτούν τη μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί που θέλετε να ρίξετε εσείς τα λεφτά για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, θέλουν να καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός, θέλουν να καταργηθεί ουσιαστικά η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή να αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις και οι κλαδικές που έχουν ούτως ή άλλως διαλυθεί, να αλλάξουν και να γίνουν ακόμα πιο ελαστικές οι εργασιακές σχέσεις και αυτό να γίνει τώρα. Εσείς συμφωνείτε ως Υπουργός και είστε διατεθειμένος στο Υπουργικό Συμβούλιο να υποστηρίξετε την πιθανότητα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης σε μια τέτοια κατεύθυνση? Όσο εμείς δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση των διαρθρωτικών αλλαγών γρήγορα, όσο η χώρα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πρέπει να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με την προσαρμογή της, τη δημοσιονομική, και όσο έχουμε ύφεση, δυστυχώς θα έχουμε πιέσεις για τέτοιου είδους πολιτικές. Εγώ όχι απλώς διαφωνώ, είμαι αντίθετος με όλη αυτή την υπόθεση, για λόγους όχι για να χαϊδεύω τα αυτιά κάποιων, για έναν πολύ απλό λόγο, ότι δεν είναι το μισθολογικό κόστος αυτό το οποίο έχει επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα στη χώρα. Αντιθέτως, υπάρχει το μη μισθολογικό κόστος, είμαστε πάρα πολύ ακριβοί στις ασφαλιστικές εισφορές δηλαδή, και για τον εργαζόμενο
που έχει χαμηλές αποδοχές και για τον εργοδότη. Επομένως, θα είστε αντίθετος και στο ενδεχόμενο ρύθμιση νομοθετικής, κύριε Χρυσοχοίδη. Δεν θα υπάρξουν τέτοια πράγματα. Δεν θα φτάσουμε εκεί, λέτε. Γι' αυτό, ξέρετε γιατί. Αφενός μεν θα βρεθούν λύσεις, αλλά πάλι οι λύσεις, πιστέψτε με, θα είναι εμβαλωματικές εάν το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, τα κόμματα, εμείς οι πολιτικοί, δεν πάρουμε επιτέλους απόφαση ότι πρέπει τις πληγές του Φαραώ να τις κλείσουμε. Να σας πω, έχω σήμερα ένα παράδειγμα. Πείτε. Δηλαδή. Στη Βουλή σήμερα υπάρχει μια ονομαστική ψηφοφορία. Ναι. Για να κλείσουμε κάποιους οργανισμούς. 10 οργανισμούς κλείνουμε εμείς στο Υπουργείο. Ναι. Και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι τα υπερασπίζονται αυτά. Αυτές είναι οι πληγές του Φαραώ και τη χώρα. Για ποιους μιλάτε, κύριε Υπουργέ, επειδή υπάρχει μεγάλη αντίδραση και για το Μακεδονία Στράκης και για το Αιγαίο, εσείς θα επιμείνετε σε αυτό? Και είπατε χθες, μιλήσατε και με σκληρά λόγια. Όχι μόνο θα επιμείνω, αλλά δεν πρόκειται να ξαναχαϊδέψω ποτέ στη διαδρομή μου τα αυτιά των λαϊκιστών και των υποκριτών. Επί 10 χρόνια στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Τράκης ή στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ενώ έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν 110 υπάλληλοι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Οι άνεργοι, οι φτωχοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης θα πληρώνουν 110 υπαλλήλους, τους οποίους δεν κατηγορώ, οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα. Έχουμε φτιάξει μια καινούργια μονάδα αναπτυξιακή. Αυτοί θα απολυθούν, θα απομακρυνθούν, θα αποφυθούν. Τι θα γίνει στη Βόρεια Ελλάδα? Τι θα γίνει με αυτούς τους 110? Με αυτούς τους 110 λέω, τι θα γίνει? Οι 110 λοιπόν θα στελεχώσουν τη νέα μονάδα που στήσαμε στη Θεσσαλονίκη για την επεξεργασία και την παραλαβή και την πρόταση των επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ένα ουσιαστικό τότε, κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Όχι γιατί θέλω να απολυθούν ή θέλει κανείς να απολυθεί ο οποιοσδήποτε. Σας ρωτάω γιατί. Ποιο είναι το όφελος? Κλείνουμε, λέτε, έναν οργανισμό, το προσωπικό το απορροφούμε σε έναν άλλον. Α, ποιο είναι το όφελος τελικά? Θα σας πω, μα χρειάζονται εκεί. Το κτίριο είναι το όφελος? Παραδείγματος χάρη, το κτίριο. Θα σας πω αμέσως, κύριε οικονόμου, σήμερα κλείνουμε το ΝΕΟΜΕΧ και 6 μεγάλες θηγατρικές του. Το προσωπικό δυστυχώς φεύγει. Το προσωπικό των θηγατρικών. Γιατί προσωπικό μιλάμε, πόσο κόσμο? Είναι περίπου 70-80 άτομα. Μάλιστα. Θα σα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Άκουσα προχτές τον Υπουργό, τον κύριο Ρέπα, να λέει ότι μέχρι το 2015 θα φύγουν 150.000 άνθρωποι από το δημόσιο. Εσείς που λέτε ότι δεν θα χαϊδεύετε πια αυτιά λαϊκιστών, θα πιστεύετε ότι η αναδιάρθρωση του χώρου του δημοσίου σημαίνει αναγκαστικά και υποχρεωτικά και απολύσεις από το δημόσιο? Και θα ήσασταν υπέρ μιας αλλαγής συνταγματικής για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα? Κοιτάξτε, η μονιμότητα βεβαίως είναι ένας μύθος. Απολύτως ένας μύθος. Και συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα η μονιμότητα. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το δημόσιο σήμερα. Γιατί άραγε, κύριε Λυριτζή, κύριε οικονόμου, οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τα 2/3 του μισθού τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τους αφαίρεσαν περίπου 1.500 ευρώ, δούλεψαν σκληρά, φιλότιμα. Εσείς τους τα αφαίρεσατε. Μην λέτε τους αφαίρεσαν. Τους αφαίρεσαμε, να λέτε. Τους αφαίρεσε λοιπόν κάποιος άλλος. Και εργάστηκαν, μισό λεπτό, και εργάστηκαν με αυτοθυσία και είχαμε αυτό το θαύμα στο ΕΣΠΑ. Γιατί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο άξιοι και ικανοί. Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα οι περισσότεροι. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Ο τρόπος με τον οποίο τους συμπεριφερόμαστε. Μα ξέρετε, και ο τρόπος με τον οποίο τους απαξιώνουμε. Η ερώτηση που γίνεται προς τα πολιτικά στελέχη που διοικούν τη χώρα είναι: μας ζητάτε, και το λέω σε εσάς που έχετε και μια φιλοδοξία να ηγηθείτε του ΠΑΣΟΚ, μας ζητάτε να σας εμπιστευτούμε την ώρα που ομολογείτε ότι αποτύχατε. Την ώρα που λέτε ότι οδηγήσαμε τη χώρα 2 χρόνια μετά με αυτή την πολιτική επιλογή που κάναμε, εδώ που βρίσκεται. Δεν θέλω να κάνω την περιγραφή της χώρας, τη ζούμε όλοι. Λοιπόν, και μου ζητάτε να σας εμπιστευθώ, απευθύνεστε στους πολίτες και λέτε: εγώ δεν θα ξαναχαϊδέψω. Εγώ δεν θα ξανακάνω. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω κτλ. Από εδώ και πέρα. Πώς θα σας εμπιστευτεί ο πολίτης, κύριε Υπουργέ? Έχετε όλοι δείγματα γραφής πια. Πολύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Άλλαξε ο Μιχάλης. Στιγμή... Να το πω έτσι. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι άλλος από αυτόν που την ημέρα που υπογράφονταν το μνημόνιο το 2010 δεν είπε ότι, παιδιά, δεν έχουμε κάνει καλή διαπραγμάτευση. Δεν το έχουμε σκεφτεί σωστά. Μου λέτε ότι συμφωνείτε σήμερα με τον κύριο Σιμίτη. Ο κύριος Σιμίτης αυτό που βασικά είπε είναι ότι δεν διαπραγματευτήκατε. Δεν διαπραγματευτήκατε. Κοιτάξτε. Ότι υπογράψατε κάτι χωρίς την παραμικρή εγγύηση. Αν αναφέρεστε σε μένα προσωπικά. Ναι. Σε εσάς αναφέρω. Θέλω να σας πω. Ναι. Βεβαίως. Και πολύ καλά κάνετε και θέλω να σας απαντήσω. Βεβαίως. Αν αναφέρεστε λοιπόν σε μένα προσωπικά,
Θέλω να σας πω ότι το 2009 ανέλαβα υπουργός προστασίας του πολίτη και η πρώτη μου δουλειά είναι να συγκροτήσω την αστυνομία. Και νομίζω ότι μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε κάνει μια δουλειά η οποία μπορεί να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και στη συνέχεια ήρθα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και τώρα και Ναυτιλίας και μέσα από εκεί γίνανε μια πολύ σειρά πολύ σημαντικών αλλαγών με κορυφαίες αυτές τις μέρες η απορρόφηση των κοινοτικών προγραμμάτων, η προσπάθεια που κάνουμε για την ρευστότητα στην αγορά και βεβαίως το γεγονός ότι τις 15 γραμματείες του Υπουργείου τις κάναμε 5 μόλις και κλείνουμε άρα, κάθε μέρα οργανισμούς που παραδέχεστε ότι ήταν λάθος τότε η στάση σας να ταχθείτε υπέρ του μνημονίου, άρα και να υπογράψετε και να προχωρήσετε και να μην παραιτηθείτε, ας πούμε. Νομίζω ότι το δέχεστε αυτό πια. Έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια. Πως όχι. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι ερώτημα. Κοιτάξτε, δεν είναι ερώτημα, εννοώ. Ναι. Δεν με απασχολεί αυτό το ερώτημα και δεν έχω καμία απολύτως κανένα δίλημα να απαντήσω. Η δουλειά του Υπουργού δεν είναι να παραιτείται. Η δουλειά του Υπουργού είναι να δουλεύει. Τι θα πει δηλαδή, όποιος Υπουργός διαφωνεί, παραιτείται? Και επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο εσάς που είστε δημοσιογράφοι. Μα εδώ δεχτήκατε ότι ήσασταν σε μια κορυφαία επιλογή λάθος. Μιλάμε για μια κορυφαία επιλογή για τη χώρα. Με συγχωρείτε, Ζητάτε από τους πολιτικούς να αλλάζουν. Δηλαδή έπρεπε να έρθω εγώ σε εσάς εδώ και να λέω τα κάναμε όλα καλά, όπως άκουσα προχθές στο Εθνικό Συμβούλιο. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ. Που λέγανε, άκουσα στο Εθνικό Συμβούλιο τέτοιες απόψεις. Όχι, θέλω να ξέρω. Άρα λοιπόν τι μου λέτε τώρα? Όχι, η ερώτηση δεν, καθόλου δεν είναι αυτή. Ούτε ότι τα κάνατε όλα καλά, ούτε τίποτα. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Θέλω να μου πείτε γιατί δεν τα κάνατε καλά. Όχι, δεν τα κάναμε καλά. Γιατί δεν τα κάναμε καλά? Ποιος φταίει που δεν τα κάναμε καλά? Γιατί ενώ δεν τα κάναμε καλά στο διάβα 2 ετών, συνεχίσαμε ανά τρίμηνο να μην τα κάνουμε καλά? Την ώρα που φώναζαν κάποιοι, κάντε τα καλύτερα, διορθώστε εκείνο, αμάν ρε παιδιά στην άλλη κατεύθυνση κτλ. Δεν είναι ότι υπήρχε μια αφωνία στην ελληνική κοινωνία. Ποιος φταίει, γιατί δεν τα κάναμε καλά? Μα και ούτε λέει κανείς να παρετούνται υπουργοί ένας μετά τον άλλο. Κανείς δεν το λέει αυτό, αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν λέμε αυτό. Συζητάμε έτσι να βρούμε τους λόγους για να μην επαναλαμβάνουμε. Τότε θα σας απαντήσω αμέσως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιατί δεν τα κάναμε λοιπόν καλά? Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα τώρα που τα βλέπει κανείς πίσω. Και τα λάθη μας πρέπει να τα παραδεχόμαστε, να τα αποδεχόμαστε για να μπορούμε να τα διορθώνουμε. Διότι αν δεν παραδέχεσαι το λάθος σου, δεν το διορθώνεις κιόλας. Σωστά. Λέω λοιπόν το εξής. Υπογράφθηκε ένα μνημόνιο κάτω από συνθήκες πανικού, θα έλεγα, που υπήρχε εκείνη την εποχή, την άνοιξη του 2010, διότι υπήρχε πια θέμα πάυση πληρωμών. Το πώς φτάσαμε εκεί επίσης είναι μια συζήτηση. Και αυτό ας μην την κάνουμε τώρα. Όχι, θα την κάνουμε αναγκαστικά λόγω Ελστάτ. Άρα λοιπόν υπογράφτηκε ένα μνημόνιο, το οποίο, κύριε Ριτζή, στηρίχθηκε σε κάποιες παραδοχές. Οι οποίες παραδοχές, από την πλευρά των δανειστών μας εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Οι οποίες παραδοχές τελικώς απεδείχθησαν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν τι γινότανε? Μας έβαλαν ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα και κάθε τρίμηνο υπό την πίεση της δόσης συνεχώς παίρναμε μέτρα. Ακριβώς. Ουσιαστικά τα οποία χτυπούσαν την αγορά, τα εισοδήματα και εν τέλει δημιουργούσαν ύφεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, μας περιμένετε και δύο λεπτά, παρακαλώ, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να έχουμε την άνεση του χρόνου να μην πιεζόμαστε από τις διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά παρακαλώ, θα είμαστε κοντά σας ξανά. Στρέφω. Έλατε, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητούμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Να αφήσουμε λίγο αυτά τα γενικά που είπαμε πριν για το μνημόνιο, εννοώ. Όχι, γιατί να πάμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο μνημόνιο που έχει σχέση και με το τι παραλάβατε, να το πω έτσι, και πώς προχώρησε η ιστορία. Είπατε λοιπόν ότι οι δανειστές έκαναν την αποτίμηση που έκαναν, εν πάση περιπτώσει. Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη χθες είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες. Και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Ναι, λέω. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι απλά? Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πώς είναι? Ούτε πρέπει να είναι έτσι.
Κάποιοι συνάδελφοί μου διαπραγματεύτηκαν. Η κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από τους υπεύθυνους, από τα υπεύθυνα μέλη της, διαπραγματεύτηκαν, φέρανε το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει δηλαδή ευθύνη, υπάρχει ευθεία ευθύνη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, του τότε οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αυτό που υπογράψαμε. Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν όψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Με την πλάτη στον τοίχο που λέμε. Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότε ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα Δίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, δεν ήταν η δουλειά μου να μελετήσω το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις συνέπειες και κάθε τρίμηνο βλέπαμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής που φαινόταν σιγά σιγά ότι οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα. Ότι οι προβλέψεις, δηλαδή οι αρχικές που έγιναν, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι ρίχνετε τώρα μια ευθεία ευθύνη στον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Όταν ακούω έναν υπουργό της κυβέρνησης να λέω: έκανα τη δουλειά μου που ήταν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και οι άλλοι ήταν για αυτή την ιστορία. Εγώ καταλαβαίνω από έναν πολιτικό της δικιάς σας εμπειρίας και παρουσίας στα πολιτικά πράγματα ότι η ευθύνη πηγαίνει προς τα εκεί. Και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη ρίση του κυρίου Λοβέρδου ότι αν ακουμπήσει κάποιος τον κύριο Παπανδρέου για τα θέματα που αφορούν στα στατιστικά και στη διαμόρφωση του ελλείμματος και του χρέους και την οικονομία, θα γίνει μακελιό. Λοιπόν, καταρχήν εγώ δεν ρίχνω σε κανέναν προσωπικά ευθύνες. Οι ευθύνες είναι πολιτικές και ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ευθύνες. Ούτε εγώ βγαίνω από το κάδρο, ούτε κανείς άλλος. Για να είμαστε καθαροί. Μάλιστα. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη της οικονομικής πολιτικής τότε, εκείνη την εποχή, πάλευαν, διαπραγματεύονταν, αλλά υπήρξε ένα θέμα. Αυτό πρέπει να το δούμε, να το αποδεχτούμε, επαναλαμβάνω. Όχι για να αποδώσουμε ευθύνη σε κάποιον ή τον τιμωρήσουμε, αλλά για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Πώς να το πω. Ναι, το καταλαβαίνω. Να τα επαναλαμβάνουμε. Να διορθώσουμε τα λάθη μας. Άρα λοιπόν, ορθώς τα αποδεχόμαστε. Πόσα χρόνια χρειάζεται, κύριε Υπουργέ μου, πόσα χρόνια χρειάζεται για να καταλάβουμε το λάθος. Πόσα χρόνια, πείτε μου. Πόσα χρόνια χρειάζεται. Μα αυτό έχει λήξει πια. Αυτό όχι, έχει δεν λήξει. Εγώ δεν παριστάνω το να. Όχι, κύριε Χρυσοχοίδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλετε να πάμε σε μια υπογραφή μιας νέας δανειακής σύμβασης, πάλι με τον τρόμο δεν θα έχουμε λεφτά, που είναι πραγματικός. Εγώ δεν λέω ότι είναι ψεύτικος, ότι χρειαζόμαστε τα λεφτά του νέου δανείου. Αλλά θέλετε να πάμε στην υπογραφή αυτής της νέας δανειακής σύμβασης ακριβώς με την ίδια γραμμή, ακριβώς με την ίδια αντίληψη. Όχι. Πώς όχι. 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 Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κατορθώσει στο επίπεδο, στο πεδίο και το υπόλοιπο πλην το δημοσιονομικό της ανάπτυξης, για παράδειγμα, την κατάργηση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, χθες ήμουνα για τα δάνεια των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Τα είπαμε, ναι, τα είπαμε. Έχουμε αλλαγή. Ναι. Δεύτερον, το νέο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα που θα ψηφιστεί, κύριε Γερυντζή, που είπατε, απλούστατα θα ψηφιστεί μετά πια από την διαχείριση και επίλυση του προβλήματος της χώρας του χρέους. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Κύριε Υπουργέ, επειδή τώρα, δεν απαντήσατε είπατε στο προηγούμενο, στο μακελιό. Να απαντάω τώρα. Ναι. Ένα απαντάω. Είναι αυτό. Ναι, και δεύτερον, μαζί με αυτή την απάντηση, να απαντήσετε και στο αν έχετε μετανιώσει για τις δηλώσεις που κάνατε για τον κύριο Παπανδρέου ή επιμένετε σε αυτές. Ναι. Κοιτάξτε, έκανα κάποιες δηλώσεις από τις οποίες δεν έχω πάρει τίποτα πίσω και ούτε πρόκειται να πάρω ποτέ. Εάν κάποιους, επαναλαμβάνω, τους έχει ενοχλήσει ο τόνος, αυτό είναι ζήτημα αισθητικής. Αλλά επειδή ο τόνος έχει να κάνει με τις δυσκολίες και τη δυστυχία την οποία περνάνε οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν θέματα αισθητικής εδώ, ούτε θέματα κοσμιότητας, ούτε ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως με άλλου είδους συμπεριφορές έξω από την πολιτική. Αισθάνεστε όμως, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, εσείς αισθάνεστε. Οι άνθρωποι περνάνε σκληρά. Ακριβώς. Και σκληροί. Πρέπει να είναι και η γλώσσα. Ωραία. Αφού είναι λοιπόν σκληρή η γλώσσα, να το πω κι εγώ λίγο σκληρά. Εσείς συναισθάνεστε ότι έχετε συμβάλει σε αυτή τη δυστυχία που περνάει ο κόσμος ή όχι? Εάν εννοείτε εμένα προσωπικά. Προσωπικά. Φυσικά. Ναι. Ήμουν μέλος μιας κυβέρνησης. Απολύτως. Απολύτως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε. Ναι, όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Μα γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα. Στο Εθνικό Συμβούλιο προχθές. Ναι. Άκουσα στο Εθνικό Συμβούλιο προχθές ότι τα κάναμε όλα καλά. Απλώς χάσαμε λίγο στα καθημερινά. Και έχουμε 30.000 άστεγους στην Αθήνα,
Έχουμε 4,5 εκατομμύρια φτωχούς, 1 εκατομμύριο ανέργους, 50% άνεργους νέους. Η χώρα είναι σε ύφεση βαθιά. Λοιπόν, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά και ακούω τον Υπουργό Ανάπτυξης να μου λέει ότι πέφτουν λεφτά στην αγορά. Και αναζητώ να δω ποια μαγαζιά δεν έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Και αναζητώ επίσης μια απάντηση στο ερώτημα γιατί εξακολουθούν και ανεβαίνουν οι τιμές παντού. Κυριολεκτικά παντού. Από τα είδη λοιπόν, πρώτης ανάγκης μέχρι τα καύσιμα. Θα πάρετε αμέσως την απάντηση. Γιατί οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται με τρόπο υπεύθυνο. Ναι. Επαναλαμβάνω, είμαι Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Στη χώρα της ύφεσης. Ναι. Για τους συγκεκριμένους λόγους που είπαμε. Έχουμε, και θα σας τη στείλω, τις έδωσα στους βουλευτές όλους, έχουμε 5.500 επιχειρήσεις που πήρανε πολύ συγκεκριμένα ποσά, επώνυμα, ένα προς ένα, ποιες επιχειρήσεις αυτό το διάστημα, ένας χρόνο που πέρασε, πήρανε περίπου 5 δις αυτά τα χρήματα που είχαμε. Αυτά είχαμε, αυτά δώσαμε. Αυτά οφείλαμε να δώσουμε, γιατί κινδυνεύαμε να τα χάσουμε. 15 δις έλεγαν είναι στον αέρα. Τώρα δεν χάνουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ δεν χάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών, κοιτάξτε, δεν είναι δίκαιο. Και ξέρετε γιατί. Δεν έχουμε άνοδο των τιμών στη χώρα από την ακρίβεια. Έχουμε άνοδο των τιμών στη χώρα γιατί αυξάνονται συνεχώς οι φόροι. Όταν ο φόρος πάει από το 13 στο 23, από το 8 στο 13. Ναι, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είναι προφανές. Ναι, όμως, επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια πολιτική που ασκείται συνολικά από την κυβέρνηση για να εισπραχθούν. Δημόσια την ασκή κυβέρνηση, την πολιτική λοιπόν, αυτή, κύριε Υπουργέ, ή η Τρόικα. Εσείς κυβερνάτε τη χώρα ή κυβερνάει η Τρόικα. Ποιος κυβερνάει? Ακούστε, μα δεν είναι ερώτημα αυτό. Όχι, δεν είναι ερώτημα. Κάνετε λάθος, κύριε Υπουργέ. Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Το λέει και ο κόσμος. Όλος ο κόσμος το ρωτάει. Δυστυχώς, όταν επί χρόνια πολλά η χώρα έχει εφεθεί σε μια αδράνεια μεταρρυθμιστική, δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε στοιχειοδός όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε μια οικονομία ανάπτυξης, μεταποίησης, εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και παραγωγής. Κάναμε μια οικονομία ρηχής ανάπτυξης, εισαγωγών. Ωραία. Και τώρα πληρώνουμε το τίμημα. Λοιπόν, όμως τώρα δεν χρειάζεται πάλι να κάνουμε μνημόσυνο. Αυτό που χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε εσείς που είστε λίγο υπουργός, τι γίνεται. Μισό λεπτό θα μου πείτε, αλλά θέλω να το διευκρινίσουμε. Παρακαλώ. Γιατί είναι μπροστά μας αυτό. Παρακαλώ. Λέω να το διευκρινίσουμε, γιατί είναι μπροστά μας. Είπατε λοιπόν ότι όλα αυτά οι τιμές ανεβαίνουν γιατί έχετε ανεβάσει τους φόρους. Ωραία. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, εσείς προσωπικά, αφού συζητάμε έτσι, θα προτείνετε να πέσουν οι φόροι, να μειωθεί το ΦΠΑ σε διάφορες κατηγορίες? Για παράδειγμα, σας λέω εγώ. Θα μου επιτρέψετε. Ναι. Θα σας απαντήσω αμέσως. Μία μικρή αναφορά. Συμβαίνουν και θετικά πράγματα μέσα από την κρίση. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μέσα σε δύσκολες ηρωικές προσπάθειες που κάνουν οι εξαγωγές. Και πάει και καλά, αλήθεια είναι. Και αυτό. Φέρνουν στην Ελλάδα 24 δις το χρόνο. Και του χρόνου μπορεί να φέρουν και 30. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο, ναι, υπάρχει ένας διάλογος, υπάρχουν απόψεις από τη δική μου την πλευρά και τη δική μας την πλευρά ως Υπουργείου που έχουν κατατεθεί και ελπίζω πια και πιο δίκαιο να είναι το νέο φορολογικό σύστημα, αλλά κυρίως να σταματήσει αυτή η φορολογική επιβάρηση που ουσιαστικά δημιουργεί θέματα ανταγωνιστικότητας. Με ρωτήσατε και για το μακελιό. Ναι, γιατί ναι, δεν απαντήσατε για το μακελιό. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να σας πω, καταρχήν όλη αυτή η κουβέντα, η συζήτηση, αλλά και οι ενέργειες της δικαιοσύνης αυτές τις μέρες, νομίζω ότι ήταν και άσκοπες και άτοπες. Μάλιστα. Τα μεγάλα εθνικά πολιτικά ζητήματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο χειρότερος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Λύνονται με μακελιώσους δρόμους τότε κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, όχι, δεν λύνονται τότε με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ κακώς, πολύ κακώς, εισαγγελείς ασχολούνται με ζητήματα τα οποία κουμπάνε μεγάλα εθνικά θέματα και τα οποία ανάγονται έξω και πέρα πολλές φορές από τη δημόσια σφαίρα της χώρας. Σε αυτό που λέτε, εγώ μπορώ να συμφωνήσω 100 φορές και να το υπογράψω. Ναι, όμως, εγώ ρωτάω, συγγνώμη, Βασίλη, εάν η πολιτική είναι μια άλλη κατηγορία πολιτών, έτσι, που είναι στο απειρόβλητο, που είναι έξω από τη δικαιοσύνη, έξω από την κριτική, έξω από όλα. Τι είναι? Πολύ σωστά ρωτάτε. Και απαντώ ευθέως όχι, και μάλιστα η πρότασή μου είναι να καταργηθούν όλες αυτές οι ιδιόρυθμες ρυθμίσεις που υπάρχουν και να τελειώνουμε. Ωστόσο, είναι άλλο ζήτημα αυτό, οι προσωπικές, πολιτικές, ποινικές, με συγχωρείτε, οι όποιες άλλες αστικές ευθύνες των πολιτικών, και είναι άλλο ζήτημα οι μεγάλες πολιτικές επιλογές. Αναρωτιέμαι γιατί οι κύριοι εισαγγελείς, όχι οι σημερινοί, αλλά οι χθεσινοί, δεν ασχολήθηκαν με αυτά που έκανε ο Άλογος Κούφης το 2004, όπου πήγαινε και κατέστρεψαν τη χώρα.
Αυτό που κάνανε τότε ήταν η καταστροφή της χώρας. Τι κάνουν τώρα? Υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή ελεγχόμενη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και ακολουθήσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό κάναμε. Αυτό λοιπόν είναι ποινικά κολάσιμο? Θα μπορεί κανείς να το κριτικάρει ενδεχομένως πολιτικά. Είναι απαράδεκτο, άσκοπο και άτοπο. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή εσείς θέλετε να ηγηθείτε του ΠΑΣΟΚ, άρα και να κάποια στιγμή να κυβερνήσετε και τη χώρα ενδεχομένως. Αναρωτιέμαι, με όλα αυτά που υπογράφετε, με όλη αυτή την πορεία, την προδιαγεγραμμένη για τη χώρα για πολλά πολλά χρόνια, γιατί έχετε αυτή τη φιλοδοξία? Τι έχετε να πείτε στην κοινωνία αυτή? Τι άλλο μπορείτε να κάνετε, αφού είναι όλα προδιαγεγραμμένα, είναι δρόμος, μονόδρομος όπως μας λέτε? Άμα είναι έτσι, τότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ομαδική αυτοκτονία, όπως το λέτε. Αυτό εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Θα υπογράψετε τώρα πριν τις εκλογές και υπάρχει ένα θέμα. Πολλοί θέτουν ένα θέμα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης να υπογράψει μια συμφωνία που θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια χωρίς να έχει πάρει τέτοια λαϊκή εντολή. Πολλοί θέτουν ένα τέτοιο θέμα. Και θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Εάν δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε πάει πριν σε εκλογές και με νέα, φρέσκια λαϊκή εντολή να πάρετε όποια απόφαση θέλετε. Καθαρά μπροστά στο λαό. Αλλά λέω, εσείς που θα υπογράψετε και η Νέα Δημοκρατία που θα υπογράψει μεθαύριο και το λαός που θα υπογράψει, θα κληθείτε να υπογράψετε για να συμφωνήσουν και να μας δώσουν τα λεφτά. Θα κατέβετε στις εκλογές να μας πείτε τι διαφορετικό. Εσείς, ας πούμε, οι σοσιαλιστές από τους φιλελεύθερους της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί τους... τα έχουν υπογράψει. Δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται ο λαός. Μαζί θα τα έχετε υπογράψει. Τι διαφορετικό θα μας πείτε? Σε αυτή τη βάση ρωτάω. Είμαι πιο ικανός, είμαι καλύτερος, είμαι τι? Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους τηλεθεατές για ενημέρωσή τους ότι πριν από αυτό που θα υπογραφεί, θα υπογραφεί, αν τελειώσει τελικώς και ελπίζω να τελειώσει καλά, θα υπογραφεί η μείωση του χρέους στο μισό. Βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτό όμως είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργεί νέες πραγματικότητες στη χώρα. Και από εδώ και πέρα τα κόμματα, ανάλογα με την φιλοσοφία που έχει το καθένα, την αντίληψη, την ιδεολογία, το όραμα για τη χώρα, μπορεί να καθορίσει και να πείσει τους πολίτες για το δικό του δρόμο. Τι πιστεύω λοιπόν εγώ? Ναι. Κάτι πολύ απλό και πρακτικό. Έχουν πει οι δανειστές μας ότι έτσι όπως πάμε θα βγούμε στις αγορές και θα βγούμε από την μιζέρια αυτή που μας διακρίνει την κατάθλιψη και την κρίση το 20, σε 10 χρόνια δηλαδή. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι μια σωστή πρόβλεψη, εφόσον συνεχίσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, η χώρα συνολικά, να πηγαίνει με αυτούς τους ρυθμούς. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι στα 5 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει από την κρίση, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει πραγματικά ένα νέο οικονομικό θαύμα όπως έκανε τη δεκαετία του 60 και του 90. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν. Και έχω στη σκέψη μου όλα εκείνα τα βήματα που μπορούν να οδηγήσουν ένα κόμμα. Να οδηγήσει ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, τη χώρα σε μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα. Άρα πάνω σε αυτή την προοπτική θα οικοδομήσετε και τη στρατηγική σας, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τη δική σας υποψηφιότητα. Εάν υπάρχουν τόσο βαριές ευθύνες σε μια σειρά από κορυφαία στελέχη που μετήχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση και μετέχουν και σε αυτή την κυβέρνηση, για το φτάσαμε ως εδώ. Εσείς μπορείτε να πάτε μαζί στο ίδιο κόμμα, στην ίδια προοπτική με τους ανθρώπους αυτούς και να ηγηθείτε αυτού του σχήματος? Κοιτάξτε, θέλω να επαναλάβω και πάλι ότι οι ευθύνες δεν έχουν το χαρακτήρα το ποινικό ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι, το πολιτικό λέω. Έχουν το χαρακτήρα... πολιτικών επιλογών. Το πολιτικό. Ναι. Αυτό λοιπόν, σε αυτό επιμένω, εκεί ακριβώς έγκυται, αν θέλετε, εκείνο το επίκεντρο του δικού μου λόγου και της δικής μου σκέψης. Ότι όταν πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο και λέμε επικράναμε το λαό, αλλά σώσαμε τη χώρα, λες και άλλο πράγμα είναι ο λαός, άλλο είναι η χώρα. Όταν λέμε τα κάναμε όλα καλά, αλλά κάπου ψιλοαποτύχαμε στα καθημερινά, σημαίνει ότι πρέπει να αναλυθούν όλες οι πολιτικές ευθύνες ενώπιον του λαού. Πρέπει να πάμε κάτω στο λαό, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αναδεχθούμε το χρέος μας απέναντί του. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, ορισμένοι να φύγουν εκτός πολιτικής. Να το πω ευθέως. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, ορισμένοι σύντροφοί σας από το ΠΑΣΟΚ να φύγουν εκτός πολιτικής? Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, να σας το πω ευθέως, κύριε Χρυσοχοίδη, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα απλά. Χρυσοχοίδης θέλει να βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Κάνουμε την υπόθεση αυτή. Κερδίζει τις εκλογές και βγαίνει πρωθυπουργός. Και ορίζει υπουργούς τα ίδια στελέχη με τα οποία σήμερα μου λέει ότι υπέγραψαν το μνημόνιο και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Αυτό τι είναι? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, πείτε μου, εάν κατά τη γνώμη σας από το σημερινό πολιτικό προσωπικό, τμήμα του σημερινού πολιτικού προσωπικού πρέπει να φύγει εκτός πολιτικής. Τμήμα του σημερινού πολιτικού προσωπικού δυστυχώς δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.
Και πολλές φορές αναρωτιούνται και οι ίδιοι οι πολίτες πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ του κοινωνικού αισθήματος και αυτό το οποίο διατυπώνουν οι πολιτικοί. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο θα είναι αποφασισμένο να αλλάξει ριζικά τη χώρα και να υπηρετήσει το λαό. Έχετε εσείς τέτοια ομάδα, κύριε Χρυσοχοίδη. Αύριο θα είστε αρχηγός ή θα είστε υποψήφιος αρχηγός. Είστε υποχρεωμένος να παρουσιάσετε μια ομάδα, μια ομάδα ηγετική με την οποία θα βγείτε μπροστά. Με ποιον θα βγείτε μπροστά. Πολύ σωστά ρωτάτε, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε μόνος του. Έτσι. Οι ομάδες γίνονται, κύριε Οικονόμου, και γίνονται από νέους ανθρώπους, οι νέες κοινωνικές ομάδες που αναδεικνύονται, τα νέα δυναμικά στρώματα, τα οποία ξεκινάνε από πάνω από την πυραμίδα της πολιτικής και κατεβαίνουν κάτω στην κοινωνία, γιατί χρειάζονται συμμαχίες παντού. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία κοινωνική, να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε όλα τα δυναμικά κοινωνικά στρώματα και τους, για να βοηθήσουμε και τους φτωχούς συμπολίτες. Κοινωνική Βάλιστα. συμμαχία και πολιτική συμμαχία. Πάλι με τη Νέα Δημοκρατία και το λαό, θα κάνετε κυβέρνηση σε συμμαχική κυβέρνηση. Αναφέρθηκα σε κοινωνική συμμαχία. Λέω, αν και η χώρα, πολιτική συμμαχία. Βεβαίως, αν η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί, κύριε Γεριτζή, δεν πρέπει να αφήσουμε τη χώρα στην ακυβερνησία και στην αστάθεια. Σαφής. Πρέπει κάθε φορά, ανάλογα με τις συνθήκες, να απαντάμε. Είστε σαφείς, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη. Σας καλημερίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον Νομίζω και υπουργό. Είπε και πολλά πράγματα ο Υπουργό. Πολλές ειδήσεις κτλ. Άρα, προτείνω και ψηφίζει τον Ποφόνο. Μια ανάσα την πάρουμε. Μια ανάσα, με ένα μικρό κάτι. Που λέτε, χαμός. Λέω σε κάτι φίλους που λένε, στείλτε του λέει τα Twitter και τα μηνύματα. Όχι μόνο τα Twitter, τα μηνύματα να δείτε. Γιατί δεν τα ξέρει, νομίζετε, ρε παιδιά, υπουργός. Όχι, πέρα από το ότι είναι συνδεδεμένος. Υπουργοί, αυτά που λένε τα λένε συνειδητά, δεν τα λένε έτσι να περνάει η ώρα. Την αντίδραση σου λέει. Και αυτοί ελπίζω ότι θα την ξέρουν ή την υποψιάζονται. Φαντάζομαι. Εκτός πια και είναι τόσο εκτός κοινωνίας. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημερίζουμε τον Βασίλη τον Ζήρα και τον Νίκο τον Υποφάντη, γιατί έχουμε και τα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας που μας κυνηγάει, που λένε, και όχι μόνο. Να δούμε και τα χθεσινά του Eurogroup. Να δούμε λίγο και τα χθεσινά με το Eurogroup και το PSI. Θα δούμε λίγο και την ιστορία της ενέργειας, Νίκο μου. Και το ρωτήσαμε, αλλά δεν είπε. Πώς γίνεται, ας πούμε, να γίνονται επενδύσεις, να αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες και μετά να αφήνουν αμανάτι το κοινό και τους πελάτες και να φεύγουν. Αλλά αμανάτι δεν το αφήνουν. Αλλά έχουν καταφύγει. Έχουν, δεν πρόκειται οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς ρεύμα. Θα δούμε προφανώς. Τι γίνει. Θα δούμε. Κάποια διασφάλιση σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πού είναι η Άννα Μπουζούκου. Δεξιά. Εδώ. Αριστερά μπαίνοντας. Όλο δεξιά, παιδιά, όλο δεξιά. Αριστερά μπαίνοντας. Γεια σας, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Ναι. Να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δεν διάβασα το μνημόνιο γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις και άλλα καθήκοντα, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: είχα να αντιμετωπίσω το έγκλημα ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν ήταν δική μου δουλειά να μελετήσω το μνημόνιο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε σύμφωνος με τον Κώστα Σιμίτη, δηλώνοντας ότι δεν έγινε καλή διαπραγμάτευση στο μνημόνιο. Ο Υπουργός δήλωσε ότι το κούρεμα του χρέους δημιουργεί νέα πραγματικότητα, συμπληρώνοντας ότι σε 5 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση. Ανακοίνωσε επίσης ρευστότητα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις επιχειρήσεις που θα δοθεί από τις τράπεζες μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε για νέο πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ιούνιο για τα μεγάλα οδικά έργα και τα έργα των σκουπιδιών με 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το κούρεμα του ελληνικού χρέους με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς την 13η Φεβρουαρίου αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ζητούνται εκ νέου έγγραφες εγγυήσεις των πολιτικών αρχηγών για το νέο μνημόνιο ως προϋπόθεση για το PSI. Βέβαιος ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Αθήνα. Αύριο πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της ΓΕΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς για το μισθολογικό στον ιδιωτικό τομέα.
Υπόμνημα προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απέστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέας Γεωργίου. Προβάλλει το γεγονός ότι ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης έκρινε πως θα έπρεπε να διερευνηθεί από τη Βουλή υπόθεση της Ελστάτ χωρίς να αναμένει την κατάθεσή του. Στη φυλακή φερόμενοι ως εγκέφαλοι των κυκλωμάτων εκβίασης και τοκογλυφίας που εξαρθρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος φόβος για το άμεσο μέλλον για μεγάλη σεισμική δόνηση στη Σαντορίνη, είπε στον Sky ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Λέκας, αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες στο νησί. Εξήγησε ότι πρόκειται για μικρούς και επιφανειακούς σεισμούς στην καλντέρα. Στις 7 το απόγευμα ο Άρης αντιμετωπίζει στην Ουκρανία την Ντόνετς για τη φάση των 16 του EuroCup στο μπάσκετ. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Άννα μου. Καλημερίζουμε. Δεν μπορούμε, παιδιά, να μην αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Είναι εκατοντάδες. Ναι. Το λέω ειλικρινά και στα SMS και στα email. Και στο Twitter και παντού. Το τι λέτε είναι κάτι το απίστευτο. Τι να σας πω, μόνο μπορούμε να κάνουμε να τα στείλουμε στο Χρυσοκοϊδη. Τι άλλο. Θα τα στείλουμε, τι. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τύπωνε πάνω, θα βραδιάσουμε. Αρχίστε να τυπώνετε, παιδιά, βάλετε μπρος τους εκτυπωτές. Πάρτε και άλλους εκτυπωτές. Βάλε τον καιρό τώρα να δούμε. Βάλε τον καιρό πρώτα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στη χώρα μας. Καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα βουνά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 10 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς. Συννεφιά σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Πάντως φαίνεται πως το βράδυ πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Νότιο-δυτικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Συννεφιά θα έχει σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης, που βαθμία θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς. Την Τετάρτη κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές, καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, χιόνια στα ορεινά και από το βράδυ και σε παιδινές περιοχές της βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιο-δυτικοί 6 με 8 βαθμούς η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 6 βαθμούς, στη Δυτική στους 11 και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λέω σε κάτι τώρα, που δεν, πρέπει να είναι συμβεβλημένα με την πολιτική. Λέω ζωή, Μαρία και τα λοιπά, Μέρη και τα σχετικά. Μην εκπλήσεστε. Έτσι, γιατί βλέπω μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα. Ναι, μην εκπλήσεστε. Μοιάζει με αυτό, το λέω και σε μερικούς φίλους που το επισημαίνουν εδώ, το είπαμε και εμείς πριν. Το διάβαζα του Μακαριστού, το θυμόσαστε. Εγώ διάβαζα, αλλά δεν ξέρω. Πάμε στον Δημήτρη Στεφόπουλο να μας πει τι γίνεται με την κίνηση, γιατί έχουμε προβλήματα λόγω της βροχής. Τι έγινε. Έλα, Δημήτρη. Εδώ λίγο βρέχει, ξέρεις, αμέσως πρόβλημα. Αμέσως. Ευθείαν. Στα σημεία τα οποία έχουμε πάντα πρόβλημα, εδώ και χρόνια. Η βροχόπτωση, λοιπόν, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα, έχει δημιουργήσει κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα. Ωστόσο, η εικόνα που μας έρχεται από τους δρόμους τη στιγμή που μιλάμε είναι κάπως καλύτερη σε σχέση με νωρίτερα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού. Είχαμε και δύο τροχαία ατυχήματα τα οποία επιδείνωσαν κάπως την κατάσταση, ένα στο ύψος της Λένορμαν και ένα στο ύψος των Εκτέλ. Επίσης, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα για αυξημένη κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Φλίσβο έως και την άνοδο του Κηφισού. Είχαμε και μια κινητοποίηση οχήματος στο ύψος της Καλυθέας στην Θησαίος. Κοίτα, στην παραλιακή πάντως τώρα που βλέπω, συγγνώμη Δημήτρη μου, πριν από καμιά ώρα έπιζε. Τώρα έπιζε. Χαλάρωσε. Τώρα έχει φτιάξει κάπως εικόνα και στην λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, τα προβλήματα τα έχουμε λίγο πιο πίσω από την εικόνα. Δηλαδή, ξεκινάνε από το Φλίσβο μέχρι και την άνοδο του Κηφισού. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε και πυκνή ροή των οχημάτων. Έχει κάπως αυξηθεί το όριο της ταχύτητας το οποίο χρησιμοποιούν οι οδηγοί. Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ρεύμα προς την παραλία. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα και στην έξοδο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Και μέχρι εκεί. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις ισοτιμίες των νομισμάτων μέσα από την FXM. Αν μα λέτε για μηνύματα, λέει, δεν φέρει τον Γιώργο Παπανδρέου εδώ, λέει μισή ώρα, να δείτε πόσα μηνύματα. Ότι Eurovision. Να έρθει ο Γιώργος, παιδιά. Τώρα, ο Γιώργος είναι στην Κωνσταντίνα. Τον έβλεπα χθες εκεί. Περιχαρής στο φυσικό του χώρο.
εκεί μέσα στη σοσιαλιστική διεθνή να βγάζει λόγο. Μια ωραία πρόταση έκανε πάντως. Να ψηφίζεται, λέει ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ναι, με καθολική ψηφοφορία σε όλες τις χώρες. 5 μήνες θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά του Γιώργου, ρε παιδί μου. Να διαδικασίες. Δώσ' του διαδικασία του Γιώργου για πάνω την ψυχή. Ανοιχτές διαδικασίες. Ανοιχτές διαδικασίες. Open gov. Αυτά μ' αρέσουν πάρα πολύ και κάθε φορά. Βάλτε ρε παιδί την εφεξία που θα μας αφήνει να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, ελάτε να ρίξουμε μια ματιά και στις ισοτιμίες όπως καταγράφονται μέσα από την επενδυτική πλατφόρμα της FXM, ξεκινώντας από τη σχέση ευρώ-δολαρίου. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, όπως θα σας πει και ο Βασίλης Ζήρας σε λίγο, για την ολοκλήρωση του PSI. Έχουμε μια διορία μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Οι αγορές συνεχίζουν να αντιδρούν θετικά σε αυτήν την εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να περιμένουν να δούμε ξεκάθαρες αποφάσεις από τους αξιοπατούχους. Πήγε στο 1.3005. Μάλιστα, πάμε στο ευρώ ελβετικό. Η άνοδος τώρα του ευρώ είναι θετικό στη γενική ισοτιμία, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το φράγκο, όμως δεν υπάρχει η απαιτούμενη δυναμική προκειμένου η ισοτιμία να κινηθεί υψηλότερα και τη βλέπουμε κολλημένη εκεί στο 1,2065. Η αγαπημένη μου ισοτιμία είναι η ισοτιμία δολαρίου γεν. Ακίνητη. Δηλαδή κανονικά το μήνες ακίνητη. Βελτίωση του κλίματος στην Ευρώπη πάντως είναι θετικό στοιχείο για την ισοτιμία, αφού μπορεί να οδηγήσει λέει, σε ρευστοποίηση του ιαπωνικού νομίσματος και σε άνοδο της ισοτιμίας. Προς το παρόν είναι και στο 77,05. Ο χρυσός τώρα το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει το ξέφρενο ράλι του και πλησιάζει επικίνδυνα όπως θα δείτε στην περιοχή των 1.700 κύριε Λίριτζη. Είμαστε πολύ κοντά στα 1.677 δολάρια η ουγγιά. Και πόσα είπαμε γραμμάρια Νίκο Υποφάντη έχει η ουγγιά. Πρόσεχε καλά. 28 πόσα έχει. Δεν ξέρεις, ε. Πόσο είναι. 28 κύριε. 28. Βεβαίως. Έχει κάνει χρυσοχό. Όχι, αλλά μελετάμε. Μα είναι δαχτυλίδια, βραχιόλια, τα δίνει. Πάμε στο πετρέλαιο. Η απόφαση επιβολής εμπάργκο στο Ιράν, το οποίο αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, να απαντήσει με διακοπή των εξαγωγών στην Ευρώπη και κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αν συμβούν όλα αυτά, το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί προς το παρόν λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, 99,9. Και ο Dow Jones έκανε, σου λέει, μια μικρή παύση στην τελευταία μεγάλη του άνοδο και μάλιστα σε μια μέρα ιδιαίτερα θετική. Από αυτά τώρα τα επίπεδα χρειάζεται στενή παρακολούθηση και ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή τα επίπεδα των 12.710 που είναι αυτή τη στιγμή στο τελευταίο του κλείσιμο. Αυτά λοιπόν. Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό, dailyfx.gr. Περισσότερα βεβαίως. Τσάιτ, λέω, ναι. Πάμε κύριε Ζήρα τώρα να δούμε τι ζήσαμε χθες στο Eurogroup. Και τι σημαίνουν αυτά που ακριβώς αποφασίστηκαν. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς φαίνεται ότι προς το παρόν τουλάχιστον παραμένει ενισχύ η συμφωνία, η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου. Θέλω να πω ότι, ναι, θέλω να πω ότι δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ξανά μανά να συζητάμε από την αρχή τι νέο πακέτο ναι χρειάζεται, ποσό κούρεμα κτλ. Το Eurogroup επαναβεβαίωσε ότι ο στόχος είναι να βρεθεί, να πάει το 2020 το χρέος στο 120% περίπου. Ναι. Η ποσό η μπλεκιόνας, δηλαδή άφησε και να. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, θέλω να πω ότι. Στην περιοχή του 120% είπε για τα. Και 125 να είναι κάτι μου λέει, δεν θα πουν όχι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ότι το κούρεμα στο ονομαστικό χρέος θα είναι 50%. Ναι. Για τους ιδιώτες επενδυτές. Για τους ιδιώτες επενδυτές, ναι. Ναι, και τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν. Μάλιστα. Όχι παραπάνω, αλλά όχι, 130 εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν το PSI, τι είπε το Eurogroup, είπε συνεχίστε τις διαπραγματεύσεις με στόχο να πετύχετε ένα επιτόκιο αρκετά κάτω από το 4%. Είπε ότι η συμφωνία πρέπει να κλείσει σύντομα, ώστε η δημόσια προσφορά, δηλαδή το να βγει επισήμως η Ελλάδα, αφού συμφωνήσει έτσι, να επιτευχθεί μια συμφωνία για τους όρους του PSI, να βγει επισήμως και να πει: ελάτε εδώ, ανταλλάσσω τα ομόλογα τα παλιά που έχετε με νέα με αυτούς τους όρους. Μάλιστα. 1, 2, 3. Μάλιστα. Οι διαπραγματεύσεις πράγματα θα συνεχιστούν αύριο στο Παρίσι. Θα είναι όλος ο καλός κόσμος εκεί πέρα. Οι εκπρόσωποι του IIF και των ιδιωτών πιστωτών. Θα είναι από την Ευρωζώνη, από μάλιστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι αυτά πρόγραμμα. Μάλιστα. Σημειώθηκε επίσης τα ενδιαφέροντα αυτή η ιστορία. Σημειώθηκε και μια ωραία κόντρα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Κομισιόν και Ευρωζώνης, εν πάση περιπτώσει, διότι οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν πολύ πιο απεσιόδοξες. Επήλθε ένα συμβιβασμός, δεν προχώρησαν δηλαδή, και αυτό ήταν που διατήρησε και στη ζωή την συμφωνία της 26ης. Μάλιστα. Έχουν πέσει όλες τις προβλέψεις μέσα, αισιόδοξες και απεσιόδοξες. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά το PSI. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δανειακή, σύμβαση, ασκήθηκε μια πολύ αυστηρή κριτική στην Ελλάδα
στον υπουργό. Το πρόσωπο του κύριου Βενιζέλο. Κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, ναι. Και είδαμε, παιδιά, πόσο κάνει η Καμπαρντίνα. Αντέχει ο Βενιζέλο, παιδιά. Αντέχει. Πόσο κάνει η Καμπαρντίνα του Βενιζέλο. Πολύ ανθεκτικό. Για τι καθυστερήσει και τι αστοχίε σε σχέση με του στόχου του μνημονίου. Ξεκαθαρίστηκε ότι το PSI δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως το νέο, το νέο μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει. Και ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι θα πρέπει να αναλυθούν πολιτικές δεσμεύσεις από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, όχι μόνο για την περίοδο αυτή, πριν από τις εκλογές, αλλά και για μετά. Πληροφορίες λένε ότι η συμφωνία, μια καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ούτως ώστε στη σύνοδο κορυφής ο κ. Παπαδήμος θα πρέπει να πάει 30 Ιανουαρίου, στις 30 Ιανουαρίου, την επόμενη Δευτέρα, θα πρέπει να πάει με μια καταρχήν συμφωνία για τα μέτρα. Λοιπόν, τώρα... Εκεί βρισκόμαστε, εκεί είναι εκεί τα πράγματα. Στις υπογραφές. Στις υπογραφές, ναι, είπαμε πριν ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές δεσμεύσεις. Μάλιστα. Αυτά κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, υποτίθεται. Ναι. Δεδομένου λοιπόν ότι μέχρι τότε πιθανότατα δεν θα έχουν προλάβει να ψηφιστούν όλα τα πράγματα, υποψιάζομαι ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα είναι και κάτι παραπάνω από. Από αυτό που. Θα κληθούν να υπογράψουν. Ναι. Θα αρχίσει πάλι ο κύκλος. Τώρα και η κόντρα μεταξύ τους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθούμε και σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα. Ας πάρει για παράδειγμα κάποιος. Να πάρει κανείς για παράδειγμα τις δηλώσεις σήμερα του κ. Χρυσοχοίδη ή κι άλλων στελεχών και υπουργών του Πασόκ, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να διαβάσει τι λένε για το μνημόνιο. Είμαστε στη στιγμή που η χώρα πηγαίνει και διαπραγματεύεται και λέει: δώστε μου 130, δώστε μου 130 δισεκατομμύρια ευρώ να ξελασπώσω. Εμείς καθόμαστε και του λέμε: κράτησε τα ρεύματα, πάρ' τα λεφτά και μετά κάτσε και λέει ότι θες να τα μείνουμε μεταξύ μας. Ή για παράδειγμα, ανοίγει ένας Ευρωπαίος τους Financial Times και διαβάζει ότι το μνημόνιο είναι ένα κακό πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπογραφή υφυπουργός Οικονομικών, σύμβουλος του Αντώνη Σαμάρα. Ακριβώς. Λοιπόν. Και από την άλλη, καλύτερα να δώσει λεφτά αυτός. Από την άλλη, λοιπόν. Γιατί να μην σου ζητήσει. Πρόσθετες εγγύησεις. Υπογραφές. Τη μάνα και τον πατέρα στο σπίτι. Ό,τι θέλεις. Και με λίγη σώση για να γλιστράει. Και με λίγη σώση για να γλιστράει. Ειδικά για τους Έλληνες. Μην ξεχνιέστε, παιδιά, αυτό το θέμα είναι κρίσιμο. Έτσι, λοιπόν, ναι. Τελειώς πονάει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Εκεί είμαστε δηλαδή τώρα. Εκεί είμαστε ακριβώς. Άρα. Διαπραγμάτευση για τους όρους του μνημονίου μπορεί να πάρει. Τι διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση θα γίνει, αλλά να σου πω κάτι. Η διαπραγματευτική θέση της χώρας είναι ανίσχυρη από τη στιγμή που βρέθηκε χωρίς λεφτά. Έτσι. Βάλτε σε λίγο, Βασίλη, επειδή είναι και άλλα που τρέχουν, να το βάλουμε λίγο σε ένα χρονοδιάγραμμα αυτό, μέχρι πότε πρέπει να γίνει. Κοίταξε να δεις. Το λέω γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της και διάφορα άλλα να αποφασίσει και να υπογράψει εντός των συνόρων. Θα καλύψουμε το έλλειμμα του 11. Τι θα κάνει με τις επικουρικές. Αυτά θα τι θα γίνει με τη συμφωνία των εταίρων και αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό το ρωτά. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνουν αυτά. Θα πρέπει να καταλήξουν σε μια καταρχήν συμφωνία οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ούτως ώστε να αρχίσει να κινείται. Καταρχάς να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής και να μας πούνε εντάξει, παιδιά, συνεχίζετε. Συνεχίζετε, δεν κλείνουμε τη στρόφιγγα. Λοιπόν. Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει γίνει δημόσια προσφορά και να αρχίσει μετά να υλοποιείται η ανταλλαγή, το κούρεμα του χρέους, η αναδιάθρωση του χρέους, η ανταλλαγή των ομολόγων. Ναι. Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πέσουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ. 30. Ναι. Κάποιος πρέπει να δώσουμε, γιατί η συμφωνία θα περιλαμβάνει ότι θα μας δώσουν τα παλιά ομόλογα που έχουν, θα τους δώσουμε καινούργια και θα τους δώσουμε και 30 δις. Μπορεί να μην είναι σε ρευστό, αλλά θα είναι, εν πάση περιπτώσει, σε ομόλογα, του EFSF. Όχι εγγύηση, σε ομόλογα του EFSF. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 30 δις θα πρέπει να τα πάρουμε τώρα, μπροστάτζα. Άρα, θα πρέπει μέχρι τότε να υπάρχει ένα. Τουλάχιστον ένα προμνημόνιο. Κατάλαβα. Λοιπόν. Έχει πολλή δουλειά μπροστά. Τα παιδιά να δούμε τι θα πούνε. Όλο το ορόσημο, αν θέλετε, για όλα αυτά τα πράγματα είναι. Για να ολοκληρωθεί το PSI, είναι η 20 Μαρτίου. Και αυτό γιατί λύγει ένα ομόλογο 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν υπάρχει άμα κάνουν εκλογές πριν το καλοκαίρι, θα πρέπει, μου τρύπησε τη μύτη. Θα πρέπει αυτό να κουρευτεί και να πάει πέρα. Μάλιστα. Αν κάνουν εκλογές πριν τον Ιούνιο, αυτή η ιστορία με το δάνειο γέφυρα είχε καμιά βάση, Βασίλη. Το απέρριψε με την κυρία Μέρκελ, αλλά έγινε συζήτηση. Κοίταξε.
συζήτηση δεν ακούστηκε να έγινε εκεί μέσα. Δεν προκύπτει. Αλλά ήρθε από την Αμερική αυτή η είδηση, έτσι. Άλλο αυτό. Τώρα από όπου και να έρθει, ναι, δεν έχει καμία σημασία. Δεν σημαίνει. Όχι συζήτηση στο Eurogroup, λέω ότι έγινε ευρύτερα συζήτηση. Υπήρχε μια, ναι. Ωραία. Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία. Μεταδόθηκε ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με το PSI εγκαίρως, ναι, δεν θα αφήσουν την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, mm-hmm, και θα δώσουν ένα δάνειο, ούτως ώστε να αποπληρωθεί αυτό το ομόλογο. Μάλιστα. Η κυρία Μέρκελ το διέψευσε. Mm-hmm. Ποια είναι η αλήθεια, δεν ξέρω. Ξέρω βεβαίως ότι και το να αποφασίσεις να αφήσεις την Ελλάδα να χρεοκοπήσει είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και δεν μπαίνεται έτσι, ελαφρά την καρδία. Αλλά και αν συζητείτε, είναι βέβαιο ότι κανένας δεν θα έσπευδε από τον επισήμως να το επιβεβαιώσει, διότι αν πεις ότι ξέρεις, εντάξει, εγώ θα τους δώσω ένα δάνειο, τότε αυτομάτως χάνεται το κίνητρο. Γιατί βέβαια, γιατί χάνεται το κίνητρο. Αφού να τα δίνουν. Ακριβώς. Χάνεται το κίνητρο που θα είχαν οι ιδιώτες πιστωτές να κλείσουν μια συμφωνία που θα πάρει μέσα και αυτό το δάνειο. Γιατί φαντάζεσαι, βρίσκεσαι στις δύο εβδομάδες πριν από την πληρωμή του 100%. Έτσι. Οπότε έχεις, ναι, κάθε λόγο να το καθυστερήσεις. Για την ουγγιά που λέτε εδώ, είναι η ευγενή σου ουγγιά. Το είπαμε αυτό που προχθές. Δεν ξέρετε, ρε παιδιά. Η ευγενή σου ουγγιά έχει 31. Βεβαίως. Και η άλλη 28. 28. Τα ίδια τα λέμε. Περιμένει η κυράνια Τζίμα. Τόση ώρα εδώ πέρα. Μαθήματα ουγγιάς. Έτσι. Γεια σου, Ρανιά. Καλημέρα. Κοινωνικό διάλογο θα ξαναρχίσει των εταίρων που λένε. Θα ξαναρχίσει βεβαίως. Το αργότερο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι αύριο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επόμενη συνάντηση των ελεγκτών της Τρόικας με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχει προγραμματιστεί για το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Άρα λοιπόν ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, που τη δαμόκλειο σπάθη βεβαίως μιας ενδεχόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται όλες, ναι, οι λύσεις. Η ΓΕΣΕΕ από την πλευρά της λέει ότι διαπραγματεύεται μόνο ό,τι έχει να κάνει με το μη μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Γνωρίζουμε καλά ότι οι ελεγκτές έχουν θέσει ζητήματα που αφορούν και στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό θα είναι και ένα από τα βασικά θέματα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί είναι το ψωμί. Ναι. Θεωρώ πως ναι, γιατί εκεί καταρχάς μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Είναι 110.000 εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τους ενοχλούν, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, οι ωριμάνσεις, ναι, τους ενοχλούν τα ειδικά επιδόματα, οι όροι πρόσληψης, οι όροι απόλυσης, οι αγκυλώσεις που υπάρχουν στις μετακινήσεις. Θα το γλιτώσουμε το δώρο, Ράνια, άστα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ρωτάει, θα γλιτώσουμε το δωράκι, σου λέει τι θα γίνει. Εγώ αυτό που μπορώ να πω από την εικόνα και την αίσθηση που έχω για το ρεπορτάζ είναι το εξής. Και βέβαια ο Βασίλης Ζήρας το ξέρει, τα ξέρει όλα αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά θα σας πω ποια είναι η δική μου αίσθηση. Οι ελεγκτές της Τρόικας έρχονται και σου δίνουν 5 λύσεις για τον τρόπο με τον οποίο, κατά τη γνώμη τους, μπορείς να γίνεις πιο ανταγωνιστικός. Στο κομμάτι λοιπόν του μισθολογικού κόστου. Μήπως όμως με έναν υπόγειο τρόπο σου λέει αυτές οι 5 λύσεις υπάρχουν, εγώ θα έλεγα να κάνεις αυτή. Ναι, μπορεί ενδεχομένως να φτάνουν και ως εκεί, αλλά ποιο είναι το ζήτημα. Αν εσύ μπορείς να τους δώσεις μία λύση ικανοποιητική, καλύτερη από αυτήν, που θα τους αποδείξεις ότι θα γίνεις πιο ανταγωνιστικός, δεν πρόκειται κάποιος να επιμείνει σε αυτό. Από το μόνο Μαξίμου, που εμείς βεβαίως δεν τη δίνουμε ποτέ και βρίσκουμε την εύκολη λύση που είναι η μισθή. Αυτό, αν φτάσουμε ως εκεί, όμως από εκεί και πέρα είναι η δική μας ευθύνη. Το ζήτημα πάντως είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να βρουν μία διαφορετική λύση. Μία λύση δηλαδή, όπως έστειλε ένα μήνυμα και ο κύριος Καψής χθες στους κοινωνικούς εταίρους, που δεν θα μας φτάσει στο σημείο να υπάρξουν πιο επώδυνες λύσεις. Εγώ θεωρώ, να σας πω την αλήθεια, η εκτίμησή μου είναι ότι το πράγμα θα κλείσει, θα κλειδώσει κάπου εκεί στο πάγωμα. Και πιθανότατα το πάγωμα να αφορά κυρίως στις τριετίες και όχι στην αύξηση του 2,6 και βεβαίως σε μια γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αυτή όμως είναι η δική μου εκτίμηση. Μάλιστα, Ράνια. Εντάξει, Ράνια, καλημέρα, σας ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ. Καλημέρα, λοιπόν, μετά το διάλειμμα με τον Νίκο τον Υποφάντη και τους καλεσμένους μας, θα συζητήσουμε λίγο ένα θέμα που της προκάλεσε εντύπωση, Νίκο. Είναι η αποχώρηση. Δεν ξέρω. Το κλείσιμο. Το κλείσιμο. Κλείσιμο είναι η σωστή λέξη. Των ιδιωτικών, των ιδιωτών παρόχων. Της Ελλάς Power και της Ενέργεια. Αυτή η ιδιωτική παρόχη. Εναλλακτική παρόχη από τη ΔΕΗ. Αυτή η ιδιωτική. Εναλλακτική παρόχη από τη ΔΕΗ. Πόσο κόσμο έχουν αυτή, Νίκο, μια κουβέντα για πάνω. 200.000 κόσμο. Είναι κόσμο. Μετά το διάλειμμα οι λεπτομέρειες. Περιμένετε, μείνετε κοντά μας. Ερχόμαστε.
κάτσαμε για ένα θέμα που έχει προκαλέσει και εντύπωση και αφορά και σε πάρα πολύ κόσμο. Με το κλείσιμο δηλαδή των δύο εταιριών, των δύο ιδιωτών παρόχων ενέργειας, συνδεδεμένων με τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Νίκο, ο Νίκος Εποφάντης είναι μαζί μας να τον καλημερίσουμε και πάλι. Και ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος, εμπορικός διευθυντής των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Καλημέρα και σας, κύριε Αγγελόπουλο. Να σας ρωτήσω κάτι που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος πριν πάμε στα ιδιαίτερα. Ναι. Όσοι πελάτες των εταιριών αυτών τώρα μένουν χωρίς πάροχο. Χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση για να επιστρέψουν στη ΔΕΗ. Ή θα τους έρθει με courier, fax ή ταχυδρομείου, ναι. Ή θα πάνε ήδη σε ένα κατάστημα της ΔΕΗ, μια δήλωση. Προκειμένου να επιστρέψουν πίσω. Αλλά το ρεύμα δεν τους κόβεται. Όχι, δεν κόβεται το ρεύμα. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί το τελευταίο καταφύγιο είναι η ΔΕΗ. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δύο εταιρείες. Πόσο κόσμο έχετε, 250 άτομα. 250.000 άτομα. Οι δύο εταιρείες άμεσα απασχολούν 250 εργαζόμενους και έμεσα γύρω στις 2.500 οικογένειες. Οι οποίες βγάζουν χρήματα από αυτή τη δουλειά. Είναι τόσο πολύ κόσμο. Διότι και γιατί κλείσανε. Είμαστε στη διαδικασία του κλείσματος. Δεν έχουν κλείσει. Ναι. Και η προσπάθεια προφανώς είναι οι εταιρείες να διατηρηθούν σε λειτουργία και να συνεχίσουν να πληρώνουν τους εργαζόμενους. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν υπάρχει κράτος, αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που στο ελάχιστο σέβεται τους νόμους και τον γιατί, ανταγωνισμό. Γιατί η πολιτική ηγεσία, γιατί ευθύνεται σε αυτό. Θα σας εξηγήσω. Νομίζω πρέπει να πιάσουμε λίγο το πράγμα από την αρχή. Χρωστάτε ή δεν χρωστάτε εσείς στους λογαριασμούς του διαχείρισης του συστήματος. Ο διαχείρισης του συστήματος είναι έτοιμος να άρει την εντολή που έχει δώσει για να εκπροσωπούν πελάτες οι εταιρείες. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα να πούμε για την ιστορία. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει καλέσει δύο εταιρείες με θέμα της αναστολής της αδειάς. Γιατί δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν, μάλιστα. Δηλαδή, εισπράττετε εσείς από τους πελάτες λογαριασμούς και δεν τους αποδίδετε. Δεν αποδίδετε το μέρος που αναλογεί στη ΔΕΗ. Τι συμβαίνει. Δεν γίνεται αυτό ακριβώς. Να εξηγήσω. Το πρόβλημα είναι πρώτον ότι υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση των τιμολογίων των οποίων μας στέλνονται. Μάλιστα. Και από το Δεσμία και από τη ΔΕΗ. Και να το εξηγήσω αυτό. Γιατί. Επειδή υπάρχει μια σειρά παράνομων, παράτυπων, αλλά και λανθασμένων χρεώσεων. Mm-hmm. Ναι, με ευθύνη του Δεσμία και της ΔΕΗ σαν διαχειριστή δικτύου. Μάλιστα. Στέλνουν τα τιμολόγια, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Όταν κάποιος σου στέλνει ένα τιμολόγιο, δεν σημαίνει ότι το χρωστάς κιόλας, αν έχει κάνει λάθος τον υπολογισμό του τιμολογίου. Ή αν υπάρχουν χρεώσεις μέσα τις οποίες εμείς λέμε ότι δεν είναι σωστές και εν πάση περιπτώσει έχουμε κάνει και αγωγές και καταγγελίες. Να δώσω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ναι. Το πιστωτικό αποδεδειγμένα που κάνει να λαμβάνει η εταιρεία μας μόνο για το 2011 από υπερτιμολογίες ενέργειας και χρεώσεις για το δίκτυο υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Άρα και υπάρχουν αυτά όμως, μέρος των οποίων έχουμε ήδη καταβάλει, γιατί αφορά ενέργεια του 2011, mm-hmm. από το ξεκίνημα του 2011, τα έχουμε ήδη καταβάλει. Μάλιστα. Αυτά δεν τα έχουμε καν τιμολογήσει στους πελάτες μας. Ναι, ο διαχειριστής διότι λέει όμως ότι εσείς χρωστάτε. Η ενέργεια και η Last Power χρωστάτε. Δεν τα πληρώνετε. Ήταν να πληρώσετε 27 εκατομμύρια ευρώ για το πρακτικό του πράγμα. Μάλιστα. Την Παρασκευή. Δεν τα πληρώσετε. Δεν τα βάλετε στο λογαριασμό. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εσείς έχετε πρόβλημα. Όντως είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων. Να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς μετά από δέσμευση λογαριασμών, κακόβουλη θα έλεγα δέσμευση λογαριασμών που έχει γίνει και ψάχνουμε να δούμε και εμείς τι έγινε. Δεν καταβλήθηκαν αυτά τα χρήματα. Όχι, δεν έχει γίνει από την αρχή, έχει γίνει από το κράτος. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν καταβλήθηκαν αυτά τα χρήματα, γιατί είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί. Κατά συνέπεια, mm-hmm. δεν μπορείς να καταβάλεις χρήματα με δεσμευμένους λογαριασμούς και ψάχνουμε να δούμε και εμείς τι έγινε. Και το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε εν λειτουργία τις δύο εταιρείες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι εταιρείες. Αυτή τη στιγμή οι πελάτες τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Οι πελάτες προμηθεύονται κανονικά ρεύμα. Μάλιστα. Όπως είπατε, ό,τι και να γίνει, ο πελάτης, mm-hmm. οι πελάτες δεν έχουν πρόβλημα. Κάτι. Ούτε θα χάσουν χρήματα. Δηλαδή, αν ο πελάτης έχει πληρώσει εσάς και μεταφερθεί στη ΔΕΗ, δεν του ξαναζητήσει η ΔΕΗ λεφτά ευρώ ενδεχομένως. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Α, έχει διασφαλιστεί, λέτε αυτό. Ναι. Να εξηγήσω λίγο την λειτουργία της αγοράς και να εξηγήσω λίγο τα προβλήματα, γιατί αυτό μας απασχολεί. Πριν από αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι. Εσείς λειτουργούσατε επιπιστώσει. Η σχέση σας ήταν επιπιστώσει. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιπιστώσει. Εμείς κάθε μήνα ο Δεσμία μας τιμολογεί το ρεύμα. Και στις 28 του επόμενου μήνα πληρώνουμε και πληρώναμε κανονικά μέχρι πρότινος το ρεύμα. Τις δυσκολίες της αγοράς τις καταλαβαίνετε όλοι. Αναφέρω ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή μας χρωστάνε πελάτες 80 εκατομμύρια ευρώ. Και το πρόβλημα είναι γνωστό νομίζω και στην πολιτική ηγεσία και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Δεσμία και στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τιμολογεί ένα δίμηνο. Εισπράττει από τους πελάτες της με ίδιες δηλώσεις της ΔΕΗ, σας λέω, όχι τι λέμε εμείς, μετά από 3, 4, 5 μήνες.
Αυτός είναι ο μέσος όρος πληρωμής πελατών. Μάλιστα. Σε εμάς όμως ζητείτε να καταβάλουμε τα χρήματα αυτά στον επόμενο μήνα. Ναι, εμείς τιμολογούμε κάθε μήνα. Αυτό παραβίαση του ανταγωνισμού όμως, έτσι. Προφανώς έχετε προχωρήσει σε αγωγές, έχετε προχωρήσει σε μηνύσεις. Έχουμε προχωρήσει σε αγωγές και σε μηνύσεις. Ίσως το λάθος των εταιριών ήταν ότι τόσα χρόνια είχαν ένα πιο ήρεμο και πιο παθητικό ρόλο, αλλά τον τελευταίο καιρό που ξεκινήσαμε και λειτουργήσαμε πιο επιθετικά και ξεκινήσαμε και κάναμε καταγγελίες, αγωγές, μηνύσεις, βλέπω μια συνδυασμένη προσπάθεια από πλευράς ρυθμιστικής αρχής, να θα πω πρώτα ΔΕΗ, ναι. ΔΕΣΜΙΕ, γιατί? Ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, με την πολιτική ηγεσία να κάθεται αμέτωχη, θα πω αρχικά, να μην πω μάλλον συνδράμη, στο να κλείσει αγορά. Με δηλαδή σκοπό εσείς για βλέπετε μια προσπάθεια πίσω από αυτό. Μια προσπάθεια να κλείσει αγορά. Γιατί αυτό η αγορά είναι για άνοιγμα. Περαιτέρω. Αυτό είναι αστείο. Αυτό ορκίζονται όλοι. Στην ελεύθερη αγορά. Και στον ανταγωνισμό. Αν ορκίζονταν στην ελεύθερη αγορά, και συγγνώμη που είμαι και λίγο εκνευρισμένος, αλλά αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ 2.500 άτομα. Όταν εγώ ήρθα στην αγορά ενέργειας το Σεπτέμβριο του 2008, το κομμάτι που πληρώνουν οι ιδιώτες προμηθευτές και αφορά τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις ήταν 15 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα? Έχει υπερβεί τα 60. 60. Έχει υπερβεί τα 60. Μιλάμε για έναν τετραπλασιασμό του κόστους που αφορά μόνο τους προμηθευτές με σκοπό τι, να κλείσουν. Ναι, η Ευρώπη δεν τα ξέρει αυτά, δεν παρεμβαίνει. Η Ευρώπη τα γνωρίζει, η Ευρώπη ξέρετε τι λέει. Πάλι αλλά θέλετε να πούμε. Εκεί έχει φτάσει. Μα πώς όμως θα γίνει η Εκεί έχει φτάσει. Μισό λεπτό. Γιατί αλλιώς θα έχουμε. Προσέξτε. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω από τη δική σας πλευρά, αλλά θα σας πει ο πολίτης. Εσείς θέλετε να αγοράζετε φθηνά για να πουλάτε ακριβά. Δεν αγοράζω φθηνά. Αγοράζω στην ίδια τιμή που αγοράζει η ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ σας δίνει το δίκτυο. Η ΔΕΗ δίνει το δίκτυο, ένα δίκτυο το οποίο είναι, μέσα την άλλη εταιρεία. Είναι υπερτιμολογημένο κατά 40% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και πιστέψτε με ότι το δίκτυο που έχουμε στην Ελλάδα δεν έχει την ποιότητα δικτύων που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς είστε πιο φθηνοί από τη ΔΕΗ, σαν τιμολόγια. Μου την έκαψε την τηλεόραση. Λοιπόν, τα γνωρίζετε. Εμείς προφανώς είμαστε και πιο φθηνοί από τη ΔΕΗ. Έχουμε την εξής. Γιατί δεν επιβιώσατε όμως, λόγω λέτε αυτής της πολιτικής που ακολουθούσε η ΔΕΗ ταυτόχρονα με το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν ανεβάσει το κόστος μας. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κόστος μου είναι 100. Η ΔΕΗ πουλάει 95. Και εγώ αναγκάζομαι να πουλάω προφανώς από εκεί και κάτω, διότι αλλιώς δεν βγαίνει πια. Δεν έχει αγορά. Δεν βγαίνει αγορά. Ναι, δεν παράγετε όμως ρεύμα εσείς. Όχι, δεν παράγουμε ρεύμα. Το ρεύμα αγοράζεται από το ΔΕΣΜΙΕ. Όλη η παραγωγή και οι εισαγωγές πουλάνε το ρεύμα στο ΔΕΣΜΙΕ και η ΔΕΗ ίδια σαν εμπορία αγοράζει το ρεύμα από το ΔΕΣΜΙΕ. Σωστό. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μας κατηγορούν ότι αυτό είναι ένας αεριτζίδικος, βάλτε το εισαγωγικά, τρόπος εκμετάλλευσης αγοράς. Αν είναι αεριτζίδικος, αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, όλοι είναι αεριτζίδες στην Ευρώπη. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω η ελληνική κυβέρνηση ήρθε και είπε, μα δεν υπάρχει το δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, ανήκει στις δημόσιες εταιρείες. Ναι, καμία αντίρρηση γι' αυτό, αλλά λέει ο ενδιάμεσος τι κάνει. Ο ενδιάμεσος τι είναι, τι κάνει. Εσείς στην πραγματικότητα είστε πάροχος, έτσι. Ναι. Ωραία. Ο ενδιάμεσος αγοράζει. Ο ένας είναι παραγωγός. Ναι, ο ένας είναι παραγωγός, πουλάει ρεύμα. Πουλάει ρεύμα. Ο έμπορος, να το πω πολύ απλά, αγοράζει ρεύμα. Χρησιμοποιεί το δίκτυο στην τιμή που θα έπρεπε να είναι, όχι σε αυτή την υπερτιμολογημένη κατάσταση που έχουμε σήμερα, και πουλάει το ρεύμα φθηνότερα στον καταναλωτή. Γιατί, να το πω πολύ απλά, σε όλη την Ευρώπη. Όταν η ΔΕΗ έχει 23.000 άτομα εργαζόμενους, εμείς όπως σας είπα δεν έχουμε 23.000 εργαζόμενους, έχουμε 250 και 2.500 εξωτερικούς συνεργάτες. Ναι. Τα κόστη είναι πολύ χαμηλότερα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η μισθοδοσία της εταιρείας αποτελεί μόνο το 1% του τζίρου. Άρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να έχουμε χαμηλά λειτουργικά κόστη και να μεταφέρουμε το όφελος στην πράξη. Στην πράξη, λοιπόν, για τους 200.000 καταναλωτές που βρίσκονται σε εσάς, στην εταιρεία, στην ενέργεια, την Ελλάς Power, αν αρθούν οι εκπροσωποί σας στο ΔΕΣΜΙΕ και προχωρήσει και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας στην αφαίρεση των αδειών σας, τι θα κάνετε? Προφανώς ο αγώνας από εκεί πέρα θα είναι δικαστικός. Προφανώς. Και προς κάθε κατεύθυνση. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τρόικα ακόμα αν θέλετε, ναι. Διότι υπάρχει, να το πω, η εντολή να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας, αλλά με αυτά που γίνονται κλείνουν την αγορά ενέργειας. Ποιος είναι ο λόγος να προστατευτεί η ΔΕΗ? Ο λόγος για μένα να προστατευτεί η ΔΕΗ, και το ξέρετε καλύτερα, είναι προφανώς εξυπηρετούνται συμφέροντα. Αν γυρίσουν όλοι οι πελάτες στη ΔΕΗ, είναι προφανές ότι έχει μεγαλύτερη αξία. Πάντως θα είμαστε μια πρωτοτυπία παγκόσμια ή τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο.
να κλείνει η αγορά την ανοίγει. Να αναφέρω. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό σε καμία άλλη. Να αναφέρω κάτι άλλο. Θα αναφέρω κάτι άλλο για να καταλάβετε το μέγεθος του παραλόγου και της ψευτιάς και της υποκρισίας που δυστυχώς υπάρχει. Εδώ και δύο μήνες η ΔΕΗ με δική της ερμηνεία υπουργικής απόφασης, όχι νόμου, υπουργικής απόφασης, έχει κλείσει την αγορά ήδη. Και το εξηγώ. Έχει μεταφράσει μία υπουργική απόφαση και λέει ότι κανένας πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει πάροχο αν δεν εξοφληθεί πλήρως η πρώτη και η δεύτερη δόση του ΕΤΙΔΕ. Θυμίζω ότι η δεύτερη δόση του ΕΤΙΔΕ τιμολογείται τον Γενάρη. Άρα, 35.000 μετρητές που εμείς υπέγραψαν οι πολιτές μας, οι συνεργάτες μας, οι μεταπολιτές μας, βρίσκονται μπλοκαρισμένοι και δεν μπορούν να έρθουν σε εμάς. Όμως η ΔΕΗ στο ίδιο διάστημα. Τους δικούς μας πελάτες τους παίρνει κανονικά και με τον νόμο. Ας μην έχουν εξοφλήσει έτσι. Αυτό είναι ένα από τα δεκάδες πράγματα. Έχουμε κάνει καταγγελία ύψους 90 εκατομμύριων ευρώ. Θα μου πείτε, θα δικαιωθείτε. Ναι, θα δικαιωθούμε. Πότε. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Καλώς, κύριε Γιώργουλε, ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να πούμε για μια ακόμη φορά, επειδή έρχονται πολλά τα ερωτήματα, ότι οι πολίτες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους ιδιώτες πάροχους δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε θα διακοπεί το ρεύμα τους. Πάμε εμείς στη Χαλκιδική να συναντήσουμε ξανά την Ελένη την Ιατρού. Πάμε. Για ένα ιδιαίτερο θέμα. Χαλαρώσουμε και λίγο. Εδώ κοιτάξτε λοιπόν. Προσφυλόζωγος. Ελένη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και έχετε την ευκαιρία να δείτε τη Βάσο μας, μια εκπαιδεύτρια σκύλων, που όμως οι σκύλοι αυτοί εκπαιδεύονται για να βρίσκουν την τρούφα, το χρυσάφι της ελληνικής γης. Τη μαύρη τρούφα. Θα μπορέσουμε να τα αφήσουμε. Και, ναι, τη μαύρη τρούφα την έχουμε και στα χέρια μας. Βάσο μου, μπορείς να τα αφήσεις για να αρχίσουν να ψάχνουν. Ναι. Ακριβώς πίσω μας έχουμε την μαύρη τρούφα. Τα σκυλιά θα ψάξουν να την βρουν, ήδη βλέπετε ότι μυρίζουν. Ναι. Θα ψάξουν να βρουν λοιπόν αυτό το μανιτάρι. Το οποίο είναι πανάκριβο, πρέπει να πούμε, Ελένη. Θα μας πει και η κυρία εκεί λεπτομέρειες. Από 60 ευρώ έως και 900 ευρώ το κιλό. Α, τόσο πολύ. Ο Νίκος, ο Αθανασιάδης, είναι αραβωνιασμένα τα παιδιά. Λοιπόν, επέλεξαν να ζήσουν στην ελληνική περιφέρεια, να μείνουν εδώ. Είναι μεταποιητής και έμπορος τρούφας. Γιατί μεταποιητής και όχι καλλιεργητής. Γιατί μεταποιητής. Το μικρόφωνο, Ελένη, το μικρόφωνο, Ελένη μου, δεν ακούγεται. Βλέπουμε και τα σκυλιά εδώ που ψάχνουν, έτσι, κοίτα εδώ. Ωραία σκυλιά, πολύ ωραία. Πάτε τις τρούφες, παιδιά, εσείς, να πάρουμε εμείς τα σκυλιά. Είναι ένα πανάκριβο έδεσμα πάντως η μαύρη τρούφα. Και είναι για λίγους, βέβαια, πωλείται στα delicatessen που λέμε στα ελληνικά. Όχι, πολύ λίγο καλύτερα, Ελένη, μην ακούγεις. Ελένη, τώρα, ακούμε, τώρα... έχουμε χάσει τον ήχο τώρα. Για να σας ακούσουμε. Τώρα μας ακούτε, ναι, τώρα, ναι. Λίγο καλύτερα. Τώρα είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μας πει ο Νίκος, γιατί έχει της τρούφας, ενώ βλέπουμε και τα σκυλιά να ψάχνουν, βλέπετε, έχουν εντοπίσει προφανώς κάτι. Για λέγε, Ελένη, μίλα εσύ. Γιατί μεταποιητής. Βασικά, εγώ ξεκίνησα, μου άρεσε το να ψάχνω τρούφες στη φύση και δεν έτυχε μετά να έχω κάποιο κατάλληλο χωράφι για την καλλιέργεια της τρούφας, από εδαφολογικής απόψεως δηλαδή, και οδηγήθηκα εκεί στη μεταποίηση της τρούφας προς το παρόν. Αλλά και η καλλιέργεια, όχι ότι δεν είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά με πολλές προϋποθέσεις βέβαια. Αρέσει, από πού αγοράζεις τρούφα? Τρούφα αγοράζω από συλλέκτες στην Ελλάδα και από κάποιες καλλιέργειες που έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν και περιμένω ουσιαστικά τις επόμενες καλλιέργειες όταν φτάσουν στα 10-11 χρόνια να αρχίσουμε να έχουμε παραγωγή από εκεί και να μεγαλώσουμε τις ποσότητες. Μπορούμε να δούμε και τα προϊόντα τα οποία παράγει. Ναι. Εδώ πέρα είναι συσκευασμένα. Η μεταποίηση έχει πολλά μυστικά, Νίκο. Έτσι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Ναι. Πώς έμαθες? Τι βλέπουμε, Ελένη, για πείτε μας. Τρούφα. Ορίστε. Αυτό που βλέπουμε τώρα τι είναι ακριβώς? Τι βλέπουμε? Α, οκ. Αυτό είναι φέτες καλοκαιρινής τρούφας μέσα σε ελληνικό εξτραπαρθένο ελαιόλαδο. Ουσιαστικά. Μετά έχουμε, εντάξει, συσκευασία λιανικής. Η προηγούμενη ήταν για εστιατόρια, χορέκα δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό είναι για λιανικής, το ίδιο προϊόν. Μετά έχουμε βούτυρο τρούφας. Είναι εγωπρόβιο ελληνικό βούτυρο. Μάλιστα. Αρωματισμένο με τρούφα. Πολύ ωραία. Και έχουμε και ένα απίστευτο πάρα πολύ ωραίο ελληνικό ελαιόλαδο αρωματισμένο με τρούφα. Αυτά φανταζόμαστε ότι πολλούνται αρκετά ακριβά, έτσι δεν είναι σε τιμές που λέμε προσιτές? Προσιτές, είναι προσιτές, είναι, θα έλεγα προσιτές. Δηλαδή? Γιατί φανταστείτε ότι
Είναι πολύ μικρές οι ποσότητες που χρησιμοποιούμε στην τρούφα, δηλαδή στη μαγειρική. Μιλάμε για γραμμάρια. Mm-hmm. Οπότε αναλογικά, όσο ακριβά και να πάρουμε 30 γραμμάρια τρούφας, ας πούμε, να αγοράσουμε, είναι κάτι που μπορεί να φάνε, ας πούμε, 10 άτομα. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπουμε και αυτά τα υπέροχα σκυλιά εκεί που είναι εκπαιδευμένα αρκετά και ψάχνουν. Mm-hmm. Αυτά τα σκυλιά τα εκπαιδεύετε εσείς? Αυτά τα εκπαιδεύει η αρμονιστικά μου η Βάσο. Ναι. Η οποία θα μπορέσει και να μας πει τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Βάσο, έλα λίγο να μας πεις για την εκπαίδευση των σκυλιών. Πόσα μηνών τα παίρνεις και ποια διαδικασία ακολουθείς? Τα σκυλάκια τα ξεκινάμε εκπαίδευση 2 μηνών. Ναι. Αρχικά η εκπαίδευση γίνεται σε ένα περιορισμένο χώρο. Σιγά σιγά βγαίνουν στο βουνό. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε ότι 6 μηνών μπορούν να αρχίσουν να βγάζουν τις πρώτες τους τρούφες. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο τρούφα βγάλει ένα κουτάβι, τόσο πιο πολύ εμπειρία αποκτάει. Άρα να. Σιγά σιγά τόσο ανεβαίνει και η τιμή του και τόσο πιο αξιόπιστο γίνεται. Mm-hmm. Να ρωτήσουμε αν σου ζητάνε καλλιεργητές από όλη την Ελλάδα να εκπαιδεύσει τα σκυλιά και αν υπάρχει αυξητική τάση σε αυτό. Γενικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση ως προς αυτό. Από όλη την Ελλάδα έχουμε ενδιαφέρον ως προς τα τροφόσκυλα. Και γενικώς πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο γενικά αυξάνεται. Μάλιστα. Καλώς, ωραία. Παιδιά, καλή συνέχεια στην καλή δουλειά και στην πρωτότυπη δουλειά, θα έλεγα. Ωραία δουλειά, πολύ ωραία δουλειά. Στην Ελλάδα μένουμε κολλημένοι στα κλασικά πολλές φορές. Εμείς εδώ βαμβάκι βάζαμε, εδώ βαμβάκι θα βάζουμε. Έτσι σου λέει. Αυτό μπράβο. Ξέρουμε. Πορτοκάλια ξέραμε, πορτοκάλια ξέραμε. Τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, σας καλημερίζουμε προς το παρόν. Προς το παρόν λέω. Τελευταία καλημέρα σε λίγο. Τελευταία είναι, κοστίζει πολύ ακριβά. Πρέπει να πέσει ο διαφημιστής πάνω μας και μετά τι λέμε. Πάμε. Άντε, πάμε. Λοιπόν... Καλημερίζουμε αγαπητοί τηλεθεατές. Άντε να πηγαίνουμε. Καθώς πλησιάζει 10, είναι 10 παρακάτι ακόμα. Φεύγουμε γιατί έχει 10 η ώρα στάσεις εργασίας. Πρέπει να προλάβουμε να βγούμε έξω γιατί μας πιάσει στάση στον δρόμο, δεν έχει. Τέλειος. Έτσι. Άντε καλημέρα, αύριο.